Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλει μήπως να μιλήσει η Οργανωτική Επιτροπή ή αρχίζω. Να αρχίσουμε. Ναι, Εννοεί, καλημέρα. καλημέρα. Αξιότιμη κυρία Κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί διδάσκοντες και διδάσκουσες και αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ημερίδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα και στηρίζετε την προσπάθεια των φοιτητών μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ως Οργανωτική Επιτροπή την κυρία Βίχου και την κυρία Βλάχου που μας έδωσαν την ευκαιρία να ειδηγηθούμε της οργάνωσης, όπως και για την πολύτιμη βοήθειά του σε αυτή. Θα θέλαμε επιπλέον να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θωμά και τον κύριο Αγγελόπουλο για την τεχνική υποστήριξη. Σε αυτό το σημείο καλούμε την πρόεδρο του τμήματός μας, την κυρία Νασεάδη, για να δώσει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα στη δεύτερη ήδη ημερίδα των προπτυχιακών φοιτητών που γίνεται διαδικτυακά. Η πρώτη είχε γίνει τις μέρες της πανδημίας και ήταν κάτι πολύ φωτεινό που είχαμε ζήσει και είπαμε να ξαναγίνει και ξαναγίνεται ακόμα πιο φωτεινό γιατί το έχετε αναλάβει εσείς. Και υπάρχει και είναι δικό σας και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Είναι στο πρόγραμμα, έχουμε εισηγήσεις από όλους τους τομείς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι εργασίες. Να σας συγχαρώ. Να ευχαριστήσω τη συναδέλφους, τη κυρία Βίχου, τη κυρία Βλάχου που σας ενέπνευσαν. Να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή που το πήρε πάνω της και το προχώρησε. Τη κυρία Κόβα, τη κυρία Καρποδίνη, τη κυρία Κατσιλέρη και τη κυρία Μιχελίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Θωμά για τη τεχνική υποστήριξη και τον κύριο Αγγελόπουλο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κοσμήτωρά μας, τον κύριο Χαλδάκη που μας υποστηρίζει σε όλες μας τις πρωτοβουλίες, σε όλες μας τις δράσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαλδάκη. Στέλλα. Μήπως θέλετε καλή επιτυχία από μένα και κύριε Χαλδάκη, μήπως θέλετε να απευθύνετε κι εσείς έναν μικρό χαιρετισμό. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της σχολής μας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές. Πραγματικά, σήμερα θέλω να καταθέσω μόνο την συγκίνησή μου. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο δεν είναι και τόσο συχνό στη σχολή μας και πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα αυτή η ακαδημαϊκή πρωτοτυπία την οποία επιχειρεί το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Μία ημερίδα προπτυχιακών φοιτητών είναι κάτι το οποίο είναι μόνο αξιοσημείωτο και επενετό. Έχουμε συνηθίσει να παριστάμεθα σε αντίστοιχες ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, ημερίδες ή και συνέδρια μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, αποφύτων των τμήματων μας, αλλά όταν οι προπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν την πρωτοβουλία και οργανώνουν από μόνο τους, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτήν την ημερίδα με την πολύ στεναρή καθοδήγηση των δασκάλων τους, της κυρίας Βίχου, της κυρίας Βλάχου, προκειμένου τις οποίες και συγχαίρω από καρδιάς, και αναλαμβάνουν τα ζητήματα της οργάνωσης, της διαμόρφωσης του προγράμματος και της δομής αυτού του προγράμματος, το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή στην οθόνη μου και πραγματικά διακρίνεται από μια εξαιρετικά μεθοδική και συστηματική εξ επόπειρος θεματικής μορφολογίας δομή, η οποία αποτελεί και ένα κάτωπτρο για όλες τις εκφάνσεις, τις δραστηριότητες, τους τομείς, όπως ανέφερε και η κυρία Πρόεδρος, που απασχολούν την ακαδημαϊκή έρευνα στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Όταν οι ίδιοι, πέρα από τα οργανωτικά ζητήματα, αναλαμβάνουν και το ρόλο του ερευνητή σε ένα πρωτόλιο επίπεδο, το οποίο ουδόλως αμφιβάλλω, αγαπητές φοιτήτρες, αγαπητοί φοιτητές, ότι θα αποτελέσει ένα σταθμό στην περαιτέρω ακαδημαϊκή σας πορεία. Να μελετήσετε, να ερευνήσετε, να συντάξετε μία επιστημονική ομιλία και να την παρουσιάσετε τεκμηριωμένα, υπομνηματισμένα και με αξιώσεις ενώπιον των καθηγητών σας σε μια τέτοια ημερίδα.
είναι κάτι το οποίο κρατήστε το στο νου, θα το θυμάστε μετά από χρόνια ως ένα στοιχείο ανεκτίμητης προσφοράς και εμπειρίας που το τμήμα σας επιδαψιλεύει. Χαίρομαι λοιπόν και συγκινούμε ιδιαίτερα και μόνο θετικά σχόλια και την ευαρέσκεια και την ευγνωμοσύνη, την προσωπική και της κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής μπορώ να μεταφέρω σήμερα προς όλα τα απεφιλημένα πρόσωπα τα οποία βλέπω σε ένα πανόραμα τώρα μπροστά στην οθόνη μου. Και χαίρομαι που σας βλέπω όλους χαμογελαστούς, χαρούμενους και έτοιμους να βιώσετε αυτήν την εμπειρία οι αγαπητοί συνάδελφοι κοντά στους φοιτητές και στις φοιτήτριές τους, οι αγαπητές φοιτήτες, οι αγαπητοί φοιτητές κοντά στους αγαπημένους δασκάλους τους. Αυτή η εικόνα πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του και νομίζω ότι είναι και η ιδεοδέστερη έναρξη για αυτήν την ημερίδα, τη δεύτερη μάλιστα ημερίδα των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μια ημερίδα στις εργασίες της οποίας εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσμήτωρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας και σας και την κυρία Αναστασιάδη, την πρόεδρο του τμήματός μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας δούμε λίγο την ιστορία αυτής της δεύτερης ημερίδας. Η σημερινή ημερίδα λοιπόν πρόκειται για ένα θεσμό του τμήματός μας που ξεκίνησε το 2021 με σκοπό να ενθαρρύνει τους φοιτητές να παρουσιάσουν τις εργασίες που εκπώνησαν στο πλαίσιο κάποιων μαθημάτων. Το 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά άμεν η πρώτη ημερίδα των προπτυχιακών φοιτητών την περίοδο του εγκλεισμού μας λόγω της πανδημίας. Σήμερα λοιπόν, μετά από 3 χρόνια, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε αυτό το θεσμό. Συγκεκριμένα, η φετινή ημερίδα είναι ιδιαίτερη, διότι για πρώτη φορά οργανώθηκε από προπτυχιακούς φοιτητές. Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρουσιαστούμε και να σας πούμε λίγα λόγια για την εμπειρία μας ως Οργανωτική Επιτροπή. Ονομάζομαι Παρασκευή Μαλαματένια Μιχελίδη. Είμαι τριτοετής φοιτήτρια του τμήματός μας και μετά από παρότρινση της κυρίας Βλάχου, δέχτηκα με πάρα πολύ χαρά να συμμετέχω στην οργάνωση της ημερίδας, από όπου έμαθα την αξία της συνεργασίας, καθώς και το πόσο όμορφο είναι να δημιουργείς κάτι από το μηδέν ουσιαστικά, βάζοντας όλη την αγάπη σου και μαθαίνοντας πάρα πολλά από αυτό. Είναι σίγουρα μια τρομερή εμπειρία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τη ζήσαμε. Το επόμενο λοιπόν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η κυρία Κόβα. Καλημέρα και από μένα και καλώς ήρθατε και επίσημα στην ημερίδα μας. Ονομάζομαι Μαρία Γεωργιακόβα, ή Μαρζέτα όπως με ξέρουν περισσότεροι, και είμαι φοιτήτρια του τρίτου έτους. Είμαι πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε ευκαιρία να διοργανώσω αυτή την ημερίδα μαζί με τις υπόλοιπες συμφοιτήτριες. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε στην αρχή, ήταν ένα δύσκολο έργο. Γιατί έπρεπε να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν ήξερα και αφιέρωσα πολλές ώρες δουλειάς. Όμως το αποτέλεσμα πραγματικά άξιζε τον κόπο και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς όπως άρεσε και σε εμάς. Και τώρα θα πάμε στην επόμενη φοιτήτριά μου, την Έρικα. Καλημέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκεστε κοντά μας. Και από πλευράς μου έχω να προσθέσω για την εμπειρία μου ότι ήταν πολύ όμορφη, βέβαια ιδιαίτερα απαιτητική και χρειαζόταν πολύ μεγάλη οργάνωση. Παρ' όλα αυτά υπήρξε εξαιρετική συνεννόηση με τα κορίτσια και είχαμε και τη δυνατότητα να γνωριστούμε, διότι προηγουμένως δεν γνωριζόμασταν. Το επόμενο μέλος είναι η κυρία Κατσιλέρη Σοφία, θα ήθελα να προσθέσει και εκείνη κάποια λόγια. Καλημέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην ημερίδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Είμαι φοιτήτρια τέταρτου έτους και έπειτα από κάλεσμα της κυρίας Βλάχου, το προηγούμενο εξάμηνα αποφάσισα να συμμετέχω τόσο στην οργάνωση αυτής της ημερίδας, όσο και στην παρουσίαση κάποιας εργασίας που έγινε σε πλαίσιο ενός μαθήματος γλωσσολογίας. Ήταν μια εμπειρία που σίγουρα θα μου αφήσει μια πάρα πολύ γλυκιά ανάμνηση, καθώς μάθαμε πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα, αλλά θα μου αφήσει επίσης και τρεις νέες γνωριμίες, τρεις νέες φίλες, όπου μου έμαθαν πόσο αξίζει και πόσο σημασία έχει η ομαδικότητα και η συνεργασία για να βγάλεις ένα άρτιο αποτέλεσμα.
Ελπίζουμε να το διασκεδάσετε, να περάσετε κι εσείς όσο ωραία περάσαμε εμείς αυτούς τους μήνες κατά την οργάνωσή της. Ήταν βέβαια δύσκολο, αλλά άξιζε νομίζω τον κόπο. Θέλαμε πριν την έναρξη της ημερίδας με τις παρουσιάσεις να περάσουμε σε κάποια διαδικαστικά που χρειάζεται να υπενθυμίσουμε και θα μας θα υπενθυμίσει τώρα η Έρικα. Λοιπόν, η ημερίδα μας αρχικά θα διαρκέσει μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι και θα παρουσιαστούν εργασίες από τους 4 τομείς του τμήματός μας, οι οποίοι είναι η γαλλική λογοτεχνία, η ιστορία του γαλλικού πολιτισμού, η μετάφραση και μεταφρασιολογία και η γαλλική γλώσσα και διδακτική. Η κάθε ατομική εργασία θα διαρκέσει 10 λεπτά, ενώ οι ομαδικές 20 με 25 λεπτά. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες να τηρήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο της εργασίας τους, προκειμένου να παραμείνουμε πιστοί στο πρόγραμμα. Τα 3 λεπτά και έπειτα στο 1 λεπτό, πριν το τέλος του χρόνου κάθε εργασίας, θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος, όπου θα σας δηλώνει ότι ο χρόνος σας τελειώνει και πρέπει να συντομεύσετε. Διαφορετικά, θα πρέπει να διακόψουμε την εργασία σας και να προχωρήσουμε χωρίς να ολοκληρώσετε. Θα παρακαλούσα λοιπόν την κυρία Γκόβα να βάλει λίγο τον ήχο να τον ακούσουμε, προκειμένου και οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν ποιος είναι. Κυρία Μαριζέτα, μας ακούτε? Δεν ακούγεται. Συγγνώμη. Το ακούσατε? Όχι. Όχι. Αυτό που είναι πιο δυνατό. Πώς. Μαριζέτα, δυστυχώς δεν ακούμε τίποτα. Μαριζέτα, πρέπει να γίνει διαμοιρασμός ήχου, οπότε αν ο κύριος Θωμάς μπορεί να βοηθήσει, έτσι. Λοιπόν, επειδή υπάρχει κάποια δυσκολία με τον ήχο, αντί αυτού θα κάνουμε ένα reaction το WebEx, ένα χεράκι ας πούμε, το βλέπετε, ένα λαγό βασικά, που δείχνει ότι πρέπει να συντομεύσετε. Τέλεια. Προχωράμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Οι τυχόν ερωτήσεις θα γίνονται μέσω chat και θα απαντούνται στο τέλος του κάθε τομέα. Οφείλουμε επίσης να ενημερώσουμε πως η εργασία της κυρίας Μπρούτζου στη μία η ώρα δεν θα πραγματοποιηθεί και αντί αυτού θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα. Τέλος, η παρέμβαση των διδασκόντων θα είναι πεντάλεπτη και ο χρόνος αφορά συνολικά όλους τους διδάσκοντες ανατομέα ξεχωριστά και όχι συνολικά για όλους τους τομείς. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να είστε περιεκτικοί και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Βρίχου για να προσθέσει και εκείνη μερικά λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητέ κύριε Κοσμήτωρα, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Βλάχου και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στη δεύτερη ημερίδα προπτυχιακών φοιτητών του τμήματός μας. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της ημερίδας αυτής συνίσταται στο γεγονός ότι διοργανώθηκε από 4 φοιτήτριες, την κυρία Μαριζέτα Γκόβα, την κυρία Έρικα Καρποδίνη, την κυρία Σοφία Κατσιλέρη και την κυρία Παρασκευή Μαλαματένια Μιχελίδη, εμπλέκοντας σημαντικό αριθμό φοιτητών, εισηγητών και διδασκόντων. Σηματοδοτεί έτσι το πνεύμα εμπιστοσύνης, διαλόγου και συνεργασίας που αναπτύσσεται σε ένα γόνιμο ακαδημαϊκό χώρο μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο μια εκπαιδευτική κουλτούρα, η οποία προάγει την ενεργή συμμετοχή, την πρωτοβουλία,
και την αυτενέργεια των φοιτητών στα τεκτενόμενα του χώρου εκπαίδευσής τους. Ο χώρος αυτός δεν είναι μόνο τόπος παρακολούθησης μαθημάτων και διεξαγωγής εξετάσεων. Είναι κυρίως ένας χώρος που ανήκουμε όλοι ισότιμα. Ένας τόπος δημιουργικών συναντήσεων, στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά και να αναπτύξουν την κοινωνικότητα, τη δημιουργικότητα και την συνεργατικότητά τους. Με το πνεύμα αυτό, ελπίζω η μερίδα των προπτυχιακών φοιτητών να καθιερωθεί στη συνείδηση όλων μας ως ένας θεσμός που ενισχύει την ακαδημαϊκή ταυτότητα των φοιτητών και υπογραμμίζει την αμοιβαιότητα μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τους φοιτητές συντελεστές αυτής της διοργάνωσης και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής Σχολής για την έμπρεκτη και συνεχή υποστήριξή του στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και την πρόεδρο του τμήματος για την αμέριστη και ουσιαστική συμπαράστασή της. Ευχαριστούμε για όλα και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βίχου. Σας ευχαριστούμε όλους και για την παρουσία σας και για τα λόγια σας. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε επίσημα την ημερίδα, περνώντας στον πρώτο τομέα, στον τομέα γαλλικής λογοτεχνίας, όπως βλέπετε στο πρόγραμμα. Εδώ πέρα, στο σημείο αυτό, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω γαλλικά, διότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μια φοιτήτρια που είναι από Εράσμους. Alors, bonjour, madame Amantine. Bonjour. Bonjour. On peut commencer avec votre travail, mais avant de commencer les présentations du secteur de la littérature française, je voudrais demander, madame Papaspiridou et madame Tatsopoulou, si elles veulent parler un peu des travaux de leur étudiant. Si vous voulez, vous pouvez parler, vous pouvez dire quelque chose. Je prends la parole ou c'est Madame Tatsopoulou? Qu'est-ce que vous préférez? Oui, non, vous prenez la parole puisque Amandine va parler de théâtre. Vous prenez la parole, Madame, je continuerai après. D'accord. Je veux d'abord saluer en grec. Donc, Kalimera sas, agapite kiria Kosmitora, agapite kiria Prodre. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τους φοιτητές, στους φοιτητές για την άρτια οργάνωση. Η εργασία που θα παρουσιάσει η Αμαντίν αφορά το μάθημα, η αισθητική του μοντέρνου και του μεταμοντέρνου στο γαλλικό θέατρο του 20ου αιώνα. Επομένως, ξεκινάμε με ένα καλλιτεχνικό θέμα, κύριε Κοσμήτωρα. Είναι, νομίζω, μια ωραία σύμπτωση αυτή. Donc, ce que les étudiants apprennent dans ce cours, c'est que ce cours se fait par collaboration et ils présentent, elles présentent des exposés concernant des sujets du théâtre du XXe siècle et surtout des sujets que le professeur n'arrive pas toujours à couvrir. Donc, ce qu'Amandine va nous présenter, c'est la fameuse pièce d'UNESCO, Rhinocéros, n'est-ce pas? Et je dois dire que nous avons eu la chance d'avoir des étudiants Erasmus cette année, ce qui a montré aussi aux autres étudiants comment travailler un exposé, comment on travaille un exposé en France. Voilà, je passe la parole à, je ne sais pas, Madame Tatsopoulou ou à Amandine. Merci, Madame Paspiridou. On passe la parole à Madame Tatsopoulou. D'accord, merci. Αξιότιμη κυρία Κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής Σχολής, αγαπητή κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Θα συνεχίσω στα γαλλικά. Le module du quatrième semestre, des avant-gardes au postmodernisme en littérature, roman poésie, se propose d'étudier la littérature française du XXe siècle pour ce qui est du roman et de la poésie, mais encore d'initier les étudiantes et les étudiants à la méthodologie du commentaire composé littéraire. Au début du semestre, nous esquissons les repères chronologiques, le contexte historique et littéraire du XXe siècle, puis nous focalisons sur certains romanciers et poètes qui ont marqué la littérature contemporaine. Pour ce faire, nous avons recours au PowerPoint et nous mettons des notes et une bibliographie sur e-class en encourageant les étudiantes et les étudiants
à enrichir leurs connaissances en faisant une recherche personnelle à la bibliothèque et dans des bases de données. En parallèle, nous initions les étudiantes et les étudiants à la méthodologie du commentaire composé littéraire et aux différentes figures de style. Sur e-class, les étudiants peuvent trouver les notes nécessaires. À la fin de l'étude de chaque texte, nous proposons aux étudiantes et aux étudiants de faire un commentaire composé en leur donnant certaines directives afin qu'ils aient la possibilité de s'exercer et d'assimiler la matière enseignée. Cette année, comme les cours ont lieu en présentiel, les étudiantes et les étudiants qui le désiraient ont l'occasion d'acquérir certaines compétences pour l'élaboration d'une petite vidéo relative à la matière au laboratoire multimédia grâce au concours de M. Thodori Somas, que je désire ici remercier. Avec Adriani Boudagnotti et Xavier Cossolia, nous avons collaboré pour l'élaboration de leur présentation. Ensemble, nous avons choisi deux textes emblématiques du XXe siècle, Le pont Mirabeau, pris dans le recueil poétique Alcool, publié en 1913, de Guillaume Apollinaire, et l'extrait Un univers dans une tasse de thé, tiré du premier volume de La recherche du temps perdu, intitulé Du côté de chez Swann, publié également en 1913. Les étudiantes se sont basées sur les notes du cours, sur le matériel qui se trouve sur e-class, et elles ont fait une recherche en bibliothèque et sur Internet. Elles m'ont envoyé une ébauche de leur travail et nous avons essayé de porter les corrections et améliorations nécessaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tatsopoulou. Merci beaucoup, Madame Papaspiridou. On passe à Amandine. On passe la parole à Amandine afin de présenter son travail. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, comme annoncé précédemment par Madame Papaspiridou, je vais tenter de vous présenter très brièvement l'œuvre Rhinocéros. Donc, pour cela, je vais partager mon écran. Si j'arrive. Alors. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que oui. D'accord. Tout à fait. Alors, Rhinocéros de Jeanne Ionesco est une pièce de théâtre en trois actes, publiée en 1957. Dans cette pièce, tous les habitants d'une ville imaginaire sont condamnés par la même épidémie qu'on appellera la rhinocérite. Et en fait, ils vont tous se métamorphoser, se transformer en rhinocéros. Il y a énormément de personnages, mais les trois personnages principaux sont Jean, Béranger et Désir. Alors, on va travailler aujourd'hui autour de cette question. Rhinocéros et le théâtre de l'absurde, par quels moyens et procédés cette œuvre permet-elle de sublimer ce nouveau genre théâtral? Donc, pour ce faire, on va donc travailler sur ce plan, donc on va y revenir dessus, mais dans une première partie, on va d'abord voir la vie et l'œuvre de Ionesco en règle générale, puis on verra comment l'art théâtral et plus particulièrement l'absurde se retransmet dans l'œuvre Rhinocéros. Donc, tout d'abord, un petit mot sur l'auteur. Il est d'origine roumaine et dans sa vie, il fera de nombreux allers-retours entre son pays natal et la France. C'est en 1950 qu'il prendra définitivement la nationalité française. Alors, il est le chef de file de ce qu'on appelle le nouveau théâtre ou alors le théâtre de l'absurde, avec notamment Samuel Beckett. Et il va écrire de nombreuses pièces toujours connues et étudiées aujourd'hui en France, en tout cas, comme La cantatrice chauve, Les chaises, La leçon, Le roi se meurt et Rhinocéros, que je vais présenter aujourd'hui. En 1950, il va alors faire sa première représentation de La cantatrice chauve au théâtre des Noctambules, et ce sera un véritable échec. La pièce ne va pas être très bien reçue. Cependant, et malgré cet échec, elle va véritablement marquer l'art en règle générale, l'art contemporain et l'art théâtral. Alors, comment elle va marquer le théâtre? Par notamment l'utilisation du grotesque et du non-sens, puisque à partir de cette pièce, on va alors parler d'un nouveau genre théâtral que je vais aujourd'hui appeler le théâtre de l'absurde, mais que, à titre personnel, Ionesco préfère appeler le théâtre de l'insolite. C'est en 1959 qu'il obtiendra véritablement la consécration de son œuvre, puisqu'il sera reconnu par tous avec sa nouvelle pièce, Rhinocéros.
Pour terminer avec l'auteur, il rentrera à l'Académie française en 1971. Alors maintenant, je pense qu'il est un peu nécessaire d'étudier très brièvement le contexte politique, puisque la littérature est en mouvement constant à cette époque, depuis notamment les atrocités de la guerre. C'est une littérature qui est marquée par cette violence. On peut penser à Céline, à Sartre, à Beauvoir, à Malraux. Et on assiste à un nouveau genre, notamment avec le roman, avec le mouvement du nouveau roman, qui n'est pas un mouvement homogène, qui est plus une description du monde avec des interrogations. Le but est ici d'éclater les codes traditionnels du roman. Ou alors on voit par exemple également apparaître de nouveaux mouvements pardon, avec l'existentialisme, avec par exemple Jean-Paul Sartre. Mais ici, par rapport au théâtre, le théâtre il va résister quelque temps à toutes ces nouvelles formes et ces nouvelles techniques. On va notamment continuer à jouer du théâtre de boulevard avec Feydeau ou Pagnol ou Guitry, mais petit à petit, on va quand même voir apparaître l'émergence d'un nouveau genre théâtral qui se définit notamment, comme on va le voir, par un renouvellement de la mise en scène. C'est un théâtre qu'on peut qualifier d'anti-théâtre. C'est des pièces comme par exemple Rhinocéros absurdes, sans intrigue, où parfois la violence et l'atrocité est de mise. Ce théâtre, pour finir, il va notamment être approprié par des écrivains étrangers comme Ionesco ou alors Beckett. Alors, Jacques Lemarchand, il désignait le théâtre de Ionesco comme le théâtre de cap et d'épée, illogique, invraisemblable et irrationnel. Alors, en effet, Ionesco, il va vraiment briser les règles et les unités du théâtre classique. Ici, on va vraiment se détacher de l'art théâtral comme on l'imagine classique, avec un respect des unités, des personnages. Mais ici, on va vraiment grossir les procédés dramatiques. On va soumettre la pensée à la scène. C'était un théâtre allégorique et violent. Sous toutes les formes d'ailleurs, il y a une violence physique, il y a une violence comique, il y a une violence esthétique. On va exagérer les personnages, leurs sentiments, et surtout, pour moi ce qui fait vraiment l'essence de cette pièce en particulier, c'est que le langage ici n'a plus de sens, et en fait la communication n'est plus possible. Donc l'intrigue en elle-même n'a plus de sens, puisque les personnages ne peuvent plus communiquer, et les personnages n'ont même plus d'identité propre, ils peuvent se confondre, ils vont même se métamorphoser en rhinocéros, donc évidemment la communication entre humains n'est plus possible. Et on parle alors de radioscopie du langage, tellement la grammaire et le vocabulaire sont malmenés. Alors ici, comment concrètement ça se voit dans cette œuvre? Alors il y a déjà un renversement des règles scéniques. Donc déjà, il y a énormément de décors et il y a énormément de personnages dans cette pièce. Il y en a une vingtaine, même si la plupart ne sont pas véritablement utiles. Il y a une mise en scène qui n'est pas facile à mettre en place, puisque comment sur scène on peut voir cette transformation en rhinocéros? C'est complètement absurde. Par exemple, le personnage de Jean, c'est un personnage dont on va voir l'entièreté de la transformation. Donc il va commencer à barrir, il voit alors une corne apparaître sur son front, il va commencer à avoir la peau verte, et il sera donc en incapacité de parler. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est cette incapacité, pour moi, qui fait l'essence de la pièce. De plus, les dialogues se croisent, il y a un grand rythme dans les dialogues, il se coupe la parole et le dialogue en fait devient complètement absurde et ne mène plus à rien. Alors, comme je vous disais, donc c'est les personnages principaux et en fait, à travers cette œuvre, on voit apparaître des thèmes politiques qui transparaissent à travers les personnages. Par exemple, Monsieur Botard, lui, il va représenter le scepticisme. Il va citer Marx et il va affirmer que toute cette histoire de rhinocéros, c'est issu de la propagande. De plus, il est communiste, il va notamment s'opposer au patronat. Madame Boeuf, elle est plutôt l'allégorie de la bêtise, ou pour être plus poli, de l'inconscience, puisqu'en fait, elle a très peur des rhinocéros, et quand elle va voir son mari se transformer en rhinocéros, elle va se transformer d'elle-même afin de rejoindre celui qu'elle aime. Jean, par exemple, est un homme qui est érudit, qui est très sûr de lui, mais il va tout de même se transformer et il va avoir des propos très surprenants, puisqu'il va même justifier sa transformation en disant, je cite, « Les rhinocéros sont des êtres comme nous ». Alors ici, Ionesco, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en fait la satire des érudits. Jean est un personnage très sûr de lui, très intelligent, et pourtant, en tout cas à première vue, il va quand même se transformer.
Ce qui est d'autant plus étonnant puisque Jean, en fait, à première vue, c'est vraiment le héros de la pièce et ça va complètement renverser la pièce. Alors ici, le renouveau du théâtre, il se voit puisqu'en fait, ici, l'absurde, il sert à dénoncer, à montrer du doigt quelque chose. La pensée devient véritablement le centre de l'œuvre et l'UNESCO, comme vous aurez pu le deviner, ici, il dénonce les systèmes totalitaires et les dictatures du XXe siècle. Ici, les rhinocéros peuvent représenter plutôt l'idéologie nazie ou fasciste. Et à travers les rhinocéros, on voit donc toute la transformation et les étapes du procédé, comment l'homme y bascule vers l'inhumain et comment la société elle bascule vers le chaos. Puisqu'en effet, au début de l'œuvre, tous les personnages sont ensemble, sont unis, il y a beaucoup de dialogues. Puis petit à petit, les hommes vont se transformer en rhinocéros. Et alors, ils vont commencer à tout détruire, à effrayer tout le monde. Face à cela, comme je l'ai dit, plusieurs réactions. Ceux qui n'y croient pas, ceux qui se laissent convertir pour suivre le mouvement, ceux qui se transforment sans aucun motif, ou encore ceux qui vont tenter de comprendre ou de justifier ces actes. Et plus on avance dans la pièce, moins le groupe est uni et il y a de moins en moins de dialogue. Alors, y a-t-il vraiment zéro espoir dans cette pièce? Puisqu'en fait, maintenant je vais vous présenter un nouveau personnage que j'ai passé sous silence depuis le début, qui est Béranger. Donc Béranger, à première vue, il n'a vraiment rien d'héroïque. C'est le anti-héros par excellence. Il boit, il est maladroit, il est timide, et c'est pourtant le seul qui va véritablement s'opposer au rhinocéros. Alors la scène finale, j'aurais voulu vous la montrer, mais j'ai pas le temps malheureusement. Il se retrouve donc Béranger seul avec Daisy, la femme qu'il aime. Ils vont alors s'avouer leur amour. Alors on peut se demander, nous, est-ce que l'amour va suffire à combattre les rhinocéros? Et malheureusement non, puisque Daisy semble de plus en plus tentée de rejoindre les rhinocéros, rejoindre le troupeau. Et elle va même jusqu'à complètement les idolâtrer. Elle va alors dire, ce sont des dieux. Le couple se dispute et Daisy s'en va rejoindre le troupeau. La scène donc complètement finale du dernier acte, c'est donc un monologue final de Béranger qui s'interroge sur sa propre identité. Il semble vouloir rester le seul homme. Pourtant, il s'interroge. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rejoins le troupeau ou non? Et il décide de résister. Il va donc dire, contre tout le monde, pardon, je me défendrai. Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout, je ne capitule pas. Alors ici, le anti-héros devient véritablement le héros, celui qui se différencie, qui réfléchit et qui ne sombre pas dans la violence et la folie de la maladie, donc de l'idéologie. De plus, c'est une intéressante mise en scène puisqu'en fait, il est vraiment le seul homme sur scène face à tous les rhinocéros. Alors pour conclure, à titre personnel, je trouve que c'est une pièce intéressante où UNESCO affirme sa pensée et ses valeurs comme l'amitié, la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, en s'opposant au régime totalitaire et à la force, à la dictature, à la violence. C'est une pièce qui va véritablement marquer son époque et le monde du théâtre en général par plusieurs aspects. Comme je l'ai dit, par les thèmes nouveaux courageux, par la mise en scène, mais également par les dialogues qui empruntent alors les codes du nouveau théâtre. Et c'est en ce sens que pour moi, c'est une pièce qui rentre totalement dans le théâtre de l'absurde. Pour finir, après Rhinocéros, il écrira de quelques romans et autobiographies, et il meurt finalement en 1994, en laissant derrière lui de nombreuses œuvres encore connues aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, comme La cantatrice chauve ou Le roi se meurt. Voilà. Ok, et vous avez conclu, donc on peut passer immédiatement à l'autre présentation qui est de Madame Cossorolia. Bonjour, j'espère que vous m'écoutez bien. Je suis très ravie d'être ici. Je ne suis pas une locuteur native, alors j'allais faire beaucoup d'erreurs en français. Je m'excuse tout d'abord pour ça. Et je suis chimiste, mais j'enseigne au lycée. Mais je suis aussi étudiante de quatrième semestre ici à la faculté. Et je vais présenter mon devoir et comment
je fais ma recherche personnelle pour voir si c'est Paris, pour comprendre si la recherche scientifique au domaine des humanités est pareille ou différente de la recherche scientifique de la chimie, de la physique, etc. Alors, je partage mon écran et il faut me dire si ça passe bien ou pas, ça va? Oui? Et voilà. Alors, je vais vous présenter mon devoir en Université des Universités de Marcel Proust et comment je suis arrivée à faire le commentaire et quel était l'itinéraire, le trajet pour y parvenir. Et tout d'abord, je voudrais énormément remercier Madame Tassopoulou qu'elle m'a donné tant de conseils et tant d'aide et surtout qu'elle m'a donné cette opportunité d'être ici parmi vous et faire cette présentation. Alors, comme j'ai déjà dit, je suis une étudiante de quatrième semestre. Alors, et dans le cadre du cours, et essayer d'approcher cette œuvre emblématique, de ce texte emblématique de Marcel Proust. Ok, ça va. Pourquoi ça me... Alors, cet extrait est pris du livre Du côté de ses champs, qui était publié en 1913. Et on va d'abord voir quelques informations sur l'auteur, l'écrivain, sa vie, son œuvre, quelles sont les problématiques présentées par Marcel Proust, que signifie cette recherche pour lui, pour le temps, et la mémoire et la signification du passé. Et puis, je passe à la deuxième partie de mon travail. Et comment je fais pour approcher, pour voir comment arriver à conclure mon devoir et écrire ce commentaire composé. Alors, Marcel Proust est un écrivain français du XXe siècle. Est très célèbre, il est connu comme l'écrivain qui a écrit le roman le plus long de la littérature française, comprenant plus d'un million de pages, mais ce n'est pas seulement ça, il a fait tant de corrections et de réécritures, alors vous comprenez que c'est une œuvre énorme. Et il était né dans une famille très aisée et très cultivée. Son père était médecin, sa mère était cultivée. Mais comme Marcel avait une santé faible et il était asthmatique, il restait souvent chez lui. Excusez-moi, quelqu'un il a laissé son micro ouvert, alors j'écoute des sons. Je ne sais pas si c'est évident pour vous aussi. Et je demande à la comité de cette histoire de fermer les autres microphones. Merci bien. Et alors, comme sa santé était très problématique, il restait souvent chez lui, et près de sa tante, près de sa mère. Et alors, il a commencé à écrire d'une âge très tôt. Alors, il allait souvent à la campagne, c'est sa tante, et cette maison avec le jardin et tout ça était très important pour lui. Pour lui, il a influencé tellement son œuvre. Le plus grand problème et le plus grand. Ce qui présente Proust, c'est comment la mémoire volontaire, la mémoire involontaire et le passé, comment influence le présent et comment quelqu'un qui est auteur, est un écrivain, peut utiliser cette mémoire pour son art.
Ici, j'ai mis un petit peu le texte, la lecture d'extrait dont je. Alors, ça ne marche pas, même si j'ai déjà essayé de le faire écouter. Alors, ça va, il n'y a pas de problème. Il y a une vidéo en ligne qu'on peut écouter quelqu'un réciter cet extrait dans un univers dans une tasse de thé. Alors, vous pouvez, si vous voulez, un autre temps l'écouter. Et je passe immédiatement à la méthode que j'ai utilisée pour approcher mon commentaire. Alors, c'est comme Madame Tachopoul a déjà dit, je fais une recherche générale. J'ai lu attentivement plusieurs fois cet extrait. J'ai pris des notes, j'ai consulté les documents, les fichiers sur e-class et les documents distribués pendant les cours. Mais aussi, j'ai fait une recherche un peu plus étendue à la bibliothèque, aux bases de données, pour arriver et de pouvoir écrire quelque chose sur cet commentaire. Et il faut dire qu'il y a une énorme quantité de formations parce que c'est un roman très populaire, très attentif. Alors, j'organisais mes notes, mes fichiers dans un carnet digital pour pouvoir le présenter après, dans une sorte d'un journal intime. Et puis, je suis passée à composer cet commentaire. Et j'ai trouvé l'idée centrale, j'ai trouvé les grands thèmes qui sont dans cet extrait et dans le roman entier. Et que c'est la joie du narrateur lorsqu'il goûte le premier morceau du gâteau, et puis tous les autres grands thèmes comme la cause de cette joie, la répétition de l'expérience, les difficultés qu'il faut surpasser pour trouver sa création et imagination. Quelle est l'extension de cette mémoire et cette personnelle expérience pour le mettre dans son œuvre et tout cela. Et pour chacune de ces thèmes, ces idées, j'ai mis quelques phrases, j'ai coupé quelques phrases pour pouvoir les expliquer. Et d'une manière avec les figures de style, et avec le métaphore, avec la lecture attentive et pouvoir expliquer pourquoi il dit ça et pourquoi il répète souvent les mêmes et pourquoi il continue à chercher à cette recherche intime, cette introspection, cette recherche volontaire, pourquoi il veut tellement donner à son lecteur la processus de sa pensée, pourquoi il le fait. Et avec tant de détails, il était très détaillé, il est très explicatif, il le fait et avec une grande aise et il nous donne vraiment ce qui est son œuvre et pourquoi il continue à chercher et écrire. Et répéter pour lui cette mémoire importante, cette
Volontairement, il essaye Κύριε, de faire συγγνώμη ça. για τη διακοπή. Πρέπει να συνεχίσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Ένα λεπτό ολοκληρώνω. Alors pour lui, c'est quoi? C'est chercher, pas seulement, c'est la création. Ce n'est pas la destination, c'est l'itinéraire. Alors, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Kosolia. On peut passer à la dernière présentation de Madame Boudagnotti. La parole est à vous. Les questions seront répondues à la fin de chaque secteur. Donc, vous pouvez écrire les questions sur le chat et puis on va les poser. Madame Boudagnotti. Bonjour à toutes et à tous. Un moment pour partager mon écran. Ça marche? Tout à fait, merci. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Dans cette communication, je vais vous présenter la manière dont j'ai travaillé pour rédiger mon commentaire composé sur les poèmes de Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau, dans le cadre du module des avant-gardes au postmodernisme en littérature de Madame Hélène Tatsopoulou. Je vais donc vous parler de l'approche qu'on a suivie en classe pour étudier les poèmes. Donc, tout d'abord, on nous a présenté les informations nécessaires pour mieux comprendre les contextes, c'est-à-dire les éléments biographiques de Guillaume Apollinaire et l'événement qui a inspiré la rédaction du poème, soit la rupture du poète avec Marie Laurencin, une peintre célèbre qui était sa bien-aimée. Ensuite, on nous a donné le texte et après sa lecture, on a commencé à le commenter en discutant avec la professeure sur la disposition typographique du poème, le contenu et les figures de style. Nous allons maintenant, pouvoir écouter un enregistrement d'un extrait du poème lu par Apollinaire lui-même. Et nos amours, quoi qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours d'après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Pour rédiger mon devoir, j'ai suivi les directives, comme on le voit, concernant la méthodologie des commentaires composés qui nous ont été expliquées en classe et qui se trouve téléchargé sur Eclass en français et en grec. Oui. Donc, dans l'introduction, j'ai fait la situation des textes et puis j'ai présenté l'idée centrale du poème et les grands thèmes que j'ai compté développer. Le Pont Mirabeau est inclus dans les recueils poétiques Alcool publié en 1913. Le poème décrit l'opposition entre la stabilité du pont et la fluidité de l'eau, tout en mettant en parallèle le coulement de l'eau, les passages du temps et la fuite de l'amour. Un amour qui permettait au poète le bonheur, dont les souvenirs donnent naissance à une vision du couple et un espoir de réconciliation. Mais malheureusement, cet amour est définitivement perdu. Avant de passer à mon développement, j'ai fait quelques remarques en ce qui concerne la disposition typographique du poème dans un paragraphe préliminaire. Ce poème n'a pas une forme déterminée. Des tercets de décasyllabes sont devenus des quatrains de 10, 4, 6, 10 syllabes pour rendre le poème plus léger. Il se compose de quatre quatrains et un distique qui revient comme refrain, la présence duquel permet de rapprocher ce poème d'une ballade et les mettre en musique, et l'absence de la ponctuation et qui, avec les enjambements et allitérations, rend le poème vraiment fluide comme l'homme et l'eau de la scène. Et enfin, si on met de côté les refrains, le poème commence et finit de la même phrase, faisant partie du mouvement circulaire.
a appris et développé les grands thèmes un par un, attachant d'étudier simultanément le fond et la forme. Donc, au premier paragraphe, j'ai approfondi sur les thèmes du parallèle entre l'eau, le temps et l'amour, et l'opposition entre le pont et l'eau. Donc, même des sonorités du titre qui sont très dures, nous pouvons évoquer la stabilité et la solidité du pont de fer et de pierre. Dans le premier vers, on a des animas visuels qui montrent les contrastes entre le pont Mirabeau stable et solide et l'eau de la Seine qui est fluide. Le pont transmet aussi une idée de symbole d'union et d'amour, car les bras des amoureux forment un pont de serre sur le pont Mirabeau. Mais en même temps, ce pont représente la séparation d'Apollinaire, donc on a une autre opposition ici. Du pont qui représente l'amour, mais aussi la rupture. La manifestation que le temps passe est représentée par la comparaison au vers 13, l'amour s'en va comme c'est eau courante. Et aussi plusieurs inversions et abaissements contribuent à la fluidité du poème. Alors que le sens lexical des temps et les sensations auditives dans le refrain évoquent les passages du temps, vient la nuit, sans l'air, le jour s'en va, je demeure. Deuxième paragraphe du développement, c'est le thème de la vision du couple, l'utilisation du verbe se souvenir, faut-il qu'il me souvienne, nous montre que le poète retient ce souvenir, il est nostalgique de son amour. En regardant la scène, les vagues évoquent les hauts et les bas, le bon et le mauvais moment de sa relation. Au vers 4, la joie venait toujours après la peine, le souvenir de bons moments fait naître une vision dans l'esprit du poète et devient l'espoir d'une réconciliation. Vers 16, et comme l'espérance est violente. Et on a la vision du couple dans la pose traditionnelle des amoureux, les mains sur la main. Une idée au vers 8, dans les mains, restons face à face, au vers 8, des répétitions qui donnent une idée de quelque chose de circulaire de l'union. Et enfin, on a la constatation que l'amour est définitivement perdu, la double négation avec un effort du ni dans le vers, ni temps passé, ni les amours reviennent, renforce l'idée de l'amour perdu. Aussi, la posture du poète dans un temps inutile face au temps indique également la disparition de l'amour. Il ne prend même pas la peine de les chercher puisqu'il sait que ce combat est perdu d'avance. La double anaphore avec « comme » et « l'amour s'en va » donne une impression de litanie qui insiste sur le fait que l'amour est définitivement perdu, et les refrains qui donnent un rythme et une musicalité au poème renforcent cette idée, tout comme la position entre l'immobilité du poète et le mouvement de l'eau et l'amour. En général, on pourrait dire que dans le troisième paragraphe, c'est l'indication de la mort de l'amour dans la vie du poète. Enfin, dans ma conclusion, j'ai rappelé mes déductions principales sur le poème en donnant une appréciation personnelle. Apollinaire réactualise les parallèles traditionnels entre l'eau qui coule et le temps qui passe en l'intégrant dans un poème profondément moderne. Il s'agit d'un poème qui joue entre la tradition et la modernité, qui a une grande musicalité et une thématique universelle. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce poème est le fait que le vers Vendée reprend le premier vers du poème « Sous le pont Mirabeau coule la Seine ». Nous avons donc un mouvement circulaire qui peut être interprété de deux manières. Le poète reste enfermé dans son chagrin comme dans un cercle vicié, et il ne trouve aucun soulagement, ou bien que dans la vie, tout passe, mais tout se renouvelle, un cycle fini, mais un autre peut recommencer, un amour prend fin, mais un autre peut se présenter dans l'avenir. Et cette interprétation laisse entrevoir une lumière d'espoir. Je vous propose maintenant d'écouter une adaptation musicale qui, à mon sens, illustre parfaitement ce sentiment d'espoir grâce à son rythme.
On n'attend pas. Ah, vous n'entendez pas? Pas bien, pas bien. D'accord. Ah, je vous remercie de votre attention. Πώς το κλείνω τώρα. Madame Bodagnotte, merci beaucoup de votre présentation. Merci toutes les filles qui ont fait un travail exceptionnel, on peut dire. Il s'agit de présentations très, très jolies. Si vous voulez, on peut passer à une petite discussion. On peut poser les questions qui existent sur le chat. Il y a une question qui concerne la présentation de Madame Amantine. La question politique d'une société influence toujours la littérature selon vous? Alors, c'est une très bonne question. je pense qu'il y a des personnes et des professeurs placés que moi pour répondre à cette question ici. Pour moi, il y a des moments où la littérature ne peut pas échapper à cette influence, notamment pendant cette période d'après-guerre, mais je pense aussi au 19e siècle. Pour moi, la littérature ne peut pas échapper au contexte politique. Après, est-ce que c'est automatique? Non, je pense personnellement que la question politique ne doit pas influencer la littérature, ou du moins pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'à cette période d'après-guerre, oui, pour moi, la question politique influence pratiquement toujours la littérature. Peut-être que je me trompe, mais c'est à mon avis personnel. Voilà. Merci, Amantine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il y a une autre question sur la présentation d'Amantine, vous pouvez prendre la parole maintenant. Sinon, on peut passer à la deuxième présentation qui concerne le travail de Madame Kosolia. Il y a une question. Pistevete pos οι προσωπικές εμπειρίες του Proust επηρέασαν τη γραφή του? Oui, je pense que toute son œuvre, c'est tout à fait pour lui et de lui. C'est son travail esotérique, c'est un travail dedans pour donner des réponses à des questions qu'il a pour lui. Il reste chez lui, dans son chambre, et il cherche à trouver les petits détails dans son œuvre et les énumérer dans toute son œuvre. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question sur le travail de Madame Kosolia? Si vous voulez, vous pouvez prendre la parole. Sinon, on peut passer à la dernière question qui concerne le travail de Madame Boudagnotti. Madame Vlachou demande si vous pourriez présenter des exemples de sonorités dures qui évoquent la stabilité du pont, Madame Boudagnotti. Oui, c'est dans le titre du poème aussi. On peut écouter les sonorités peu, bu, ru, qui sont très dures, au contraste avec les sonorités, les rimes féminines dans la plupart du poème, qui nous évoquent cette fluidité comme l'eau de la scène. Et donc, ce sont plutôt P, R et B, le pont Mirabeau. Mirabeau, c'est très dur. Et montre la stabilité du pont. Merci. Merci, Madame Boudagnotti. Est-ce qu'il y a une autre question qui concerne la présentation? Υπάρχει μια ερώτηση στο chat, εάν μπορείτε να
βρείτε τις παρουσιάσεις. Όπως σας έχουμε ήδη πει, η ημερίδα βιντεοσκοπείται, οπότε θα είναι διαθέσιμες, θα ανεβεί βασικά στο YouTube και θα μπορείτε να δείτε ξανά όλες τις παρουσιάσεις που έγιναν με βάση το πρόγραμμα. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από ό,τι βλέπω. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο τομέα, που είναι ο τομέας της ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού. Βένια, αν θες, μπορείς να πάρεις το λόγο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και τώρα λοιπόν περνάμε στον επόμενο τομέα, όπου δεν είναι άλλος από τον τομέα της ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που αυτή η εργασία που θα δείτε αμέσως ανήκει στην Έρικα, η οποία είναι μέλος οργανωτικής επιτροπής μας. Η εργασία λοιπόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος του πολιτισμού του 19ου αιώνα, μάθημα που διδάσκει η κυρία Προβατά. Κυρία Προβατά, ως υπεύθυνη καθηγήτρια της Έρικας, θα θέλατε μήπως να προσθέσετε κάτι για την εργασία της? Μέρα σας. Μέρα σας. Ακούτε? Ναι, ακούγεστε. Καταρχάς, έτσι να μου επιτρέψετε να συγχαρώ και εγώ τους διοργανωτές και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δουλέψατε με πολύ κέφι και που το οργανώσετε και τα παιδιά που συμμετέχουν. Να πω για την Έρικα ότι ήταν, όπως ξέρετε, όλη μια πάρα πολύ συνεπής φοιτήτρια και διάλεξε ένα δύσκολο θέμα. Ένα θέμα όμως το οποίο είναι και πέρα από το μάθημα και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν περιορίστηκε το κείμενο αυτό του μαθήματος, αλλά με αφορμή ένα ζήτημα που εξετάσαμε στο μάθημα, το οποίο και λίγο παραπέρα, ανοίγοντας έτσι τους ορίζοντες των φοιτητών. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και θα χαρούμε να την ακούσουμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Προβατά. Φαίνεται? Ναι. Ονομάζομαι Έρικα Φρυδερίκη Καρποδίνη και σήμερα θα σας παρουσιάσω την εργασία μου με θέμα «Printemps du peuple». «Printemps du peuple» est une période qui a marqué l'histoire européenne au 19e siècle et n'est pas d'autre de l'explosion révolutionnaire de 1848. D'abord, on va expliquer les contextes historiques et plus spécifiquement des événements précis qui ont bouleversé ces révolutions. Au domaine économique, l'industrialisation, où il est apparu pour la première fois, a joué un rôle très important parce que, premièrement, elle a affecté l'économie et a provoqué des problèmes aux travailleurs. Le travail de certaines a été remplacé par des machines et leur spécialisation est devenue inutile. Le système économique de l'époque, nommé laissez-faire, a besoin de s'adapter à la nouvelle réalité. Un autre problème sévère est les mauvaises récoltes. Quelques années avant, s'éclate la milieu de pommes de terre et les blés étaient insuffisants. À cause de leur rareté, ces produits ont devenu chers et les classes les plus pauvres ne gagnaient pas assez d'argent pour se nourrir à ce prix élevé. Excuse-moi. Au domaine social, les révolutions ont été inspirées par des idées libérales de la Révolution française que Napoléon répandit sur toute l'Europe. La publication du manifeste du Parti communiste publié en février 1848 et l'idée que les conflits entre les classes sociales sont inévitables ont beaucoup inspiré le peuple en révolte. Et en plus, le fait que le mot socialisme est passé dans le langage courant montre le changement du régime vers une république et désiré. Mais pourquoi on les appelle « printemps du peuple » ? Littérairement, parce que
Les événements les plus importants ont lieu pendant les mois de mars jusqu'au mois de juin 1848. La révolution de 1848 aussi n'avait pas un caractère seulement politique. Les peuples désiraient un régime plus libéral. Premièrement, on examinera le cas d'Italie. Avant 1871, il n'existait pas d'Italie. L'Italie d'aujourd'hui a été divisée en plusieurs royaumes influencés par des puissances externes. Le nationalisme italien devient populaire avec l'apparition des héros des deux mondes, Giuseppe Garibaldi et Giuseppe Mazzini, des hommes politiques qui ont proposé et appuyé après l'idée de l'unification d'Italie. Le grand obstacle de l'unification était l'influence externe de la France, l'Espagne et l'Autriche. Donc, pour unifier l'Italie, il fallait que l'Italie appartienne aux Italiennes. Mais le problème le plus grave était que les Autrichiennes ont conquis Lombardie et Venise, contrairement aux autres puissances qui exercent simplement leur influence. En plus, c'est impossible d'unifier l'Italie sans les États pontificaux. Les papes ont figure religieuse qui exerce beaucoup d'influence dans une Europe catholique, est nécessaire qu'il soutienne l'idée d'une unification. Mais il ne la soutenait pas. Le 12 janvier 1848, la première guerre d'indépendance s'éclate dans le royaume de Sicile. C'était plus facile que les Espagnols quittent l'Italie lorsque les Français étaient attachés au pape et les Autrichiens ont vraiment conquis Lombardie-Venise. Cette révolution spontanée avait un caractère populaire et était le premier pas vers l'unification de la péninsule italienne. Passons à la France. Avant 1848, le régime français était la monarchie de Juillet, la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Le roi orléaniste était plus libéral que ses prédécesseurs. Il adaptait des mesures qui favorisent la grande bourgeoisie sans ignorer les classes les plus riches. Cette politique, qu'on appelle la politique des justes milieux, a commencé de devenir une politique du mobilisme pendant la crise économique de 1846 et 1847. La petite bourgeoisie et les ouvriers étaient les classes les plus frappées. Les classes les plus pauvres ont commencé à se sentir défavorisées par le régime et ils demandent l'élargissement du corps électoral. Guizot, le premier ministre de Louis-Philippe, refuse toute réforme électorale. Le peuple pensait que sa volonté ne peut pas être proprement représentée avec un électorat réduit. En ce moment, la campagne des banquiers s'organise comme un moyen de résister à la décision de Guizot. Le 22 février 1848, Guizot dissout un banquier à Paris et le peuple commence ses révoltes. Le roi abdique et le 25 février, la Deuxième République est proclamée. Nous pouvons maintenant traiter les cas de la Confédération germanique. Premièrement, la Confédération germanique est un ensemble de 39 États, pas uniformes, qui a pris la place de l'ancien Saint-Empire romain. La seule caractéristique que cet État partage n'est pas d'autre que la langue allemande. La création a eu lieu après la défaite de Napoléon et la chute de la Confédération du Rhin. La géopolitique était très complexe, car quelques États faisaient partie de la Prusse et de l'Autriche, deux pays opposés qui exercent leur influence. La Prusse au nord et l'Autriche de sa part au sud. L'idée de l'unification allemande a été déjà commencée avec la création de la Confédération germanique, après la défaite du Saint-Empire romain par Napoléon. L'unification était désirée pour éviter les autres humiliations militaires.
l'unification a connu des problèmes, car le Parlement ne pouvait pas décider un des plans proposés, c'est des Klein Deutschland et des Gross Deutschland. La Prusse était en faveur du premier et l'Autriche du second. En mars 1848, s'éclate une révolution qu'on appelle Mars Révolution, comme une réaction populaire au Parlement qui montre le désir de l'unification de tout l'État qui parle allemand. Cette idée a été un fond réalisé à cause de Bismarck en 1870. Avançons à la Prusse. Le régime était la monarchie constitutionnelle sous Frédéric Guillaume IV, un roi conservateur qui, en vérité, a été muni de tous les pouvoirs. D'autre part, le peuple prussien avait des idées très libérales. À cause de cette opposition, le peuple se révolte et demande que le roi concède quelques pouvoirs au Parlement. Le roi, de sa part, il les concède et le régime devient une véritable monarchie constitutionnelle. L'Autriche était un empire qu'on ne peut pas caractériser comme, qu'on peut la caractériser comme multiculturelle, car elle consistait en plusieurs peuples qui ne pouvaient pas coexister. En mars 1848, le peuple se révolte et chaque peuple essayait de dominer les autres. Cette révolution d'un caractère ultra-patriotique finit avec l'abdication du roi Ferdinand Ier. En même temps, sur le territoire d'Hongrie, les peuples et des étudiants se révoltent contre les diplomates Metternich, qui étaient déjà très impopulaires, et à la demande d'une constitution qui va permettre plusieurs libertés. Metternich abdique, mais les peuples continuaient à se révolter en provoquant l'intervention des armées rouges et autrichiennes. En Italie, on utilise toujours l'expression « è successo un 48 », un 48 est survenu, ce qui signifie qu'un trouble a été survenu, parce que l'année de 1848 était une année vraiment turbulente. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, την Έρικα. Πάμε, λοιπόν, στις ερωτήσεις μας. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, Έρικα, είναι πόσο διήρκησαν αυτές οι επαναστάσεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση, γιατί κάθε επανάσταση είχε διαφορετικό χρόνο. Δηλαδή, στη Γαλλία τελείωσε μέσα σε 2-3 ημέρες. Ταυτόχρονα όμως στην Ιταλία διήρκησε πολλά χρόνια και παρόλα αυτά, παρόλο που αναφέρθηκα στην χρονιά του 1848, το ζήτημα της Ιταλίας που έφερα ως παράδειγμα είχε ξεκινήσει από πολύ πιο πριν. Πολύ ωραία. Και η επόμενη ερώτηση είναι γιατί ονομάστηκε εν τέλει Printemps du Peuple, εφόσον δεν κατέληξαν όλες οι επαναστάσεις σε δημοκρατία. Λοιπόν, διότι στην πραγματικότητα Printemps du Peuple, Άνοιξη των Λαών, όπως είπα, είναι και ένας τίτλος λίγο μεταφορικός. Διότι αυτό που έδειξαν είναι όχι μόνο ότι κάποιες χώρες όντως κατέληξαν σε δημοκρατία, ονομάστηκε έτσι διότι φάνηκε ότι με αυτές τις επαναστάσεις υπήρξε ένα αποτέλεσμα ώστε το πολίτευμα να γίνει πιο ελεύθερο. Δηλαδή από μια μοναρχία constitutionnel, συνταγματική μοναρχία που στην πραγματικότητα ήταν πιο περιορισμένη, κατέληξε να γίνεται μια πραγματική συνταγματική μοναρχία. Πολύ ωραία. Κυρία Προβατά, μήπως θα θέλατε να προσθέσετε κάτι στις απαντήσεις της Έρικας? Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Πολύ ωραία. Έρικα, να προχωρήσουμε στον επόμενο τομέα μας. Βέβαια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτήν την υπέροχη εργασία. Αχ, συγγνώμη, υπάρχουν μήπως και άλλες ερωτήσεις όσον αφορά την εργασία της ΕΡΚΑΣ.
Νομίζω η κυρία Καρποβίνη κλαίρη, σήκωσε το χέρι της. Κατά λάθος, ήθελα να χειροκροτήσω. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για αυτό το ωραίο, αυτή την ωραία ημερίδα. Ήθελα να χειροκροτήσω και τελικά έβαλα το κατά λάθος. Με συγχωρείτε. Συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έρικα, περνάμε λοιπόν στον επόμενο τομέα μας. Θα περάσουμε και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε ακόμα. Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 11:20, όπου θα συνεχίσουμε λοιπόν με την παρουσίαση του επόμενου τομέα μας. Καλημέρα σας και πάλι. Επιστρέφουμε λοιπόν για τη συνέχεια της ημερίδας μας και με χαρά σας περνάμε στον τομέα της μετάφρασης και της μεταφρασεολογίας, όπου θα ξεκινήσουμε με μία ομαδική εργασία και έπειτα με μία ατομική, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια των μαθημάτων της κυρίας Διάφα και της κυρίας Πανταζάρα. Θα θέλετε να προσθέσετε κάποια λόγια, οι διδάσκουσες? Μπορώ να πάρω το λόγο? Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτρες, αγαπητοί φοιτητές, θα ήθελα καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή των Φοιτητών για την άψογη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης που χαιρόμαστε σήμερα εδώ. Και επίσης να συγχαρώ τις εμπνεύστριες του νέου αυτού θεσμού του τμήματός μας, κυρία Βίπ και κυρία Βλάχου, για το συντονισμό του όλου εγχειρήματος. Θα ήθελα πολύ σύντομα να τονίσω και εγώ πόσο επωφελής για όλους μας είναι αυτή η ημερίδα, αφενός για όσους την παρακολουθούν και διδάσκοντες και φοιτητές. Γιατί ανακαλύπτουμε τα ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται στα υπόλοιπα μαθήματα και στους άλλους τομείς. Και όπως αναφέρθηκε και στο chat, οι φοιτητές παίρνουν ιδέες και έμπνευση για το διάβασμά τους. Και αφετέρου για τους ίδιους τους φοιτητές που παρουσιάζουν, γιατί τους δίνει την ευκαιρία να επανέλθουν σε μια εργασία που έχουν ήδη εκπονήσει, με έναν νέο αναστοχασμό, με μια πιο κριτική ματιά, να την ξαναδουλέψουν και να την ετοιμάσουν έτσι ώστε να την παρουσιάσουν σε ένα νέο κοινό που δεν είναι αυτό της τάξης τους. Όσον αφορά τώρα τον τομέα μετάφρασης μεταφρασιολογίας, είναι γνωστό ότι λόγω της φύσης της μετάφρασης και του πρακτικού χαρακτήρα των περισσότερων εργαστηρίων και μαθημάτων επιλογής, οι μεταφραστικές ασκήσεις κάθε είδους και μεταφραστικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα του κάθε μαθήματος. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν σήμερα εδώ προέρχονται όχι από τα εργαστήρια, αλλά από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα του τομέα. Η πρώτη, όπως υπόθηκε από την Έρικα, είναι μια ομαδική εργασία από το μάθημα της κυρίας Διάφα, μετάφραση θεωρία και πράξη, του 5ου εξαμήνου. Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές διδάσκονται και τις βασικές θεωρίες της μετάφρασης, αλλά και τις πρακτικές για την εκπόνηση μεταφραστικών project. Ένα από αυτά θα παρουσιαστεί σήμερα εδώ. Η δεύτερη εργασία είναι από το δικό μου μάθημα, την παραβολική τέξη και μετάφραση. Την περσινή χρονιά επιχειρήσαμε ένα mini project στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Short Forms Beyond Borders, στο οποίο συμμετέχει το τμήμα μας, και εφαρμόσαμε μια προσέγγιση σε 5 βήματα για την κατανόηση και μετάφραση ενός κειμένου μικρής φόρμας. Η εργασία αυτή έγινε στην αρχή του εξαμήνου και ουσιαστικά ήταν η πρώτη εμπειρία μετάφρασης που είχαν οι φοιτητές στο πρώτο τους μάθημα μετάφρασης, στο 4ο εξάμηνο.
Έφερα λοιπόν δίνω το λόγο στους φοιτητές για να παρουσιάσουν τις εργασίες τους αυτές. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παντεζάρα, για τα όμορφα σας λόγια. Κυρία Τζιάφα, μήπως θα θέλετε να προσθέσετε κι εσείς κάτι ή να περάσουμε απευθείας στις συμφοιτητρίες. Καλημέρα σας, καταρχήν. Καλύτερα να περάσουμε απευθείας, να μην σας καθυστερήσω άλλο, να σας ευχαριστήσω μόνο και να ακούσουμε την κυρία Παπαφιλίππου και την κυρία Παναγούλια. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην πρώτη εργασία, η οποία είναι μια ομαδική εργασία της κυρίας Κωνσταντίνας Παναγούλια και της κυρίας Ειρήνης Παπαφιλίππου. Καλημέρα σας και από εμάς. Καλημέρα και λοιπόν. Φαίνεται κανονικά το τα slide. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Η παρουσίασή μας έχει θέμα μεταφραστικές και άλλες προκλήσεις κατά τη μετάφραση ενός εορταστικού μενού Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ενός γαλλικού εστιατορίου στο Παρίσι του Μαυρομάτι. Είναι μια εργασία που εκφωνήσαμε στο μάθημα μετάφραση και θεωρία με τη διδάσκουσα κυρία Τζιάφα. Συμμετείχαμε 5 άτομα, ο Αλέξανδρος Παλαμάρας, η Δήμητρα Παπαναστασίου, η Αγγελική Παπανικολάου, η Ειρήνη Παπαφιλίππου και εγώ, η Κωνσταντίνα Παναγούλια. Σε αυτό το project που αναλάβαμε, η κυρία Τζιάφα μας έδωσε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, μας χώρισε αλφαβητικά σε ομάδες 5 ατόμων. Η εργασία μας είχε να κάνει με την μετάφραση ενός μενού, ενός μεγάλου γαλλικού εστιατορίου με αστέρι Μισελέν. Καταταχθήκαμε σε ομάδες στο Google Drive και στο φάκελο της εργασίας είχαμε δύο αρχεία, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Στο αντίγραφο έπρεπε να κάνουμε τις αλλαγές και τη μετάφραση και το πρωτότυπο να το έχουμε σαν πρωτότυπο, σαν την αρχική εικόνα, για να γίνει μετά και η σωστή επιμέλεια. Εδώ βλέπουμε το λογότυπο του εστιατορίου. Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, όπως είπα. Το φαγητό θεωρείται από πολλούς η πλέον έτσι σημαντική έκφραση ενός πολιτισμού. Οπότε βλέπουμε και την ρίση του επίκουρου. La jouissance du ventre est le principe et la source de tous les plaisirs de l'homme. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες εδώ από το εστιατόριο και καταλαβαίνουμε ότι είχαμε ένα πολύ τρομερό project να φέρουμε εις πέρας, γιατί ήταν υψηλών προδιαγραφών, όπως και το λεξιλόγιο που ακολουθήθηκε, και ήταν μια πρόκληση γενικότερα, όχι μόνο η μετάφραση, αλλά και όλο το μενού που θα έπρεπε να μεταφράσουμε και να αποδώσουμε. Κυρία Ειρήνη. Όπως είπε η Κωνσταντίνα, ήταν πρόκληση γιατί το φαγητό θεωρείται από πολλούς μια πολύ ευαίσθητη και σημαντική έκφραση ενός πολιτισμού. Και οι όροι που χρησιμοποιούνται για το φαγητό μεταφράζονται με όποιους τρόπους. Αυτό το έχει πει ο Νιούμαρκ, βέβαια, στις θεωρίες του. Λοιπόν, εμείς ακολουθήσαμε μία διαδικασία η οποία είχε να κάνει... η οποία ήταν η εξής. Συμφωνήσαμε να εργαστούμε στο Google Drive για να υπάρχει άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Μετά την πρώτη ανάγνωση που κάναμε όλοι μας, εντοπίσαμε τις γνωστικές λειτουργίες του κειμένου. Καταλάβαμε ότι πρόκειται για έναν κατάλογο γαλλικού εστιατορίου που απευθύνεται σε καλοφαγάδες με υψηλές γαστρονομικές απαιτήσεις και δυνατότητα επιλογών και συγκρίσεων. Όπως είπε η Κωνσταντίνα, είναι ένα γλωσσικό επίπεδο ξένο σε εμάς, υψηλό.
Έχει ένα ύφος επικεντρωμένο, θα λέγαμε, γιατί απευθύνεται σε γνώστες αυτού του τομέα. Όταν περάσαμε στο στάδιο της μετάφρασης, χωρίσαμε τον κατάλογο σε 5 ενότητες και αναλάβαμε ο καθένας το κομμάτι του για την πρώτη μετάφραση. Και ο στόχος μας ήταν να αποδώσουμε ισοδύναμα το κείμενο πηγή. Έτσι καταγράψαμε τις προβληματικές μονάδες. Ένα λεπτό. Γιατί αυτές είναι που πρέπει να βρούμε για να αποδώσουμε ισοδύναμα κάτι που δεν γνωρίζουμε και έχουμε κενό. Αναζητήσαμε όρους σε εξειδικευμένες πηγές λεξικά γαστρονομίας, καταλόγους άλλων εστιατορίων κλπ. Για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές και να μεταφράσουμε τις προβληματικές μονάδες. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα κείμενο που να έχει, το κείμενο στόχος δηλαδή, να έχει λειτουργική σχέση με το κείμενο πηγή και να το κάνουμε κατανοητού σε όλους, λεξιλογικά, πραγματολογικά και συντακτικά. Ήταν ένα δύσκολο κομμάτι στην προσπάθειά μας, ήταν η λήψη αποφάσεων για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε στη μετάφραση όρων που χρησιμοποιούνται στην γαλλική κουζίνα και δεν υπάρχουν στην ελληνική, αλλά και για όρους που έχουν γίνει δάνειοι όροι στην ελληνική. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι ένα εστιατόριο που είναι κατά βάση ελληνικό, δηλαδή χρησιμοποιεί ελληνικές πρωτεσίλες και γνώριμες σε εμάς. Ωστόσο, η κουζίνα είναι επηρεασμένη από τη γαλλική γαστρονομία και μαγειρική και αυτό έχει πολλές μεταφραστικές δυσκολίες. Τέλος, όταν ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αποκαταστήσουμε το κείμενο στόχος, προσπαθήσαμε να έχουμε μια ισορροπία ελληνικού και γαλλικού καταλόγου, τηρώντας τις σωστές κειμενικές συμβάσεις, ύφος και λεξιλόγιο. Εφαρμόσαμε ενιαία μεταφραστική ορολογία, διορθώσαμε ορθογραφικά λάθη, δώσαμε έμφαση στις λεπτομέρειες της έκφρασης και στην ομοιομορφία και επιμεληθήκαμε τελικά το κείμενο, γραμματοσειρά, ηλεκτρονικούς συνδέσμους, μορφή κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια σπαζοκεφαλιά μεταφραστική, μας προβλημάτισαν και η Κωνσταντίνα τώρα θα σας πει μερικά. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ σε αυτό το slide μερικές από τις συζητήσεις που κάναμε και τους προβληματισμούς μας. Για παράδειγμα, λεξιλογικά πράγματα όπως το γιούζου, το οποίο χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα με αυτό τον όρο, ή ας πούμε η λέξη έτοιμα αντί για παραγγελία, για να είναι πιο chic, αφού είναι ένα εστιατόριο Μισελέν. Εξίσου με τα μινιαρδίς που είναι έτσι μικρά επιδόμια. Και προχωράω παρακάτω για να τα δούμε πιο αναλυτικά. Όλες ό,τι μας προβλημάτισε απίστευτα ήταν ένα από τα πράγματα που είχαν διαφορετική έννοια αναλόγως σε τι θέση βρίσκονται μέσα στην πρόταση και αν περιβάλλονται από κάτι άλλο. Ας πούμε, το γωτί σκέτο είναι το ψητό. Παρ' όλα αυτά, το σουπρέμ γωτί, βρήκε η κυρία Ειρήνη, ότι αναφέρεται σε μπουτάκι. Το βρήκαμε σε φωτογραφίες αυτό, γιατί δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε και έτσι είδαμε ότι το σουπρέμ γωτί του Περιστεριού ήταν τα φιλετάκια του. Οπότε το μεταφράσαμε έτσι. Ακριβώς. Το βρήκαμε και αλλού. Εν τέλει καταλήξαμε για να υπάρχει η ομοιομορφία, ειδικά όταν δουλεύουν πολλοί μεταφραστές μαζί. Θέλουμε το τελικό κείμενο να έχει ομοιομορφία, να μην υπάρχουν διαφορετικές μεταφράσεις στην ίδια λέξη. Οπότε συμφωνήσαμε ότι όπου βρίσκουμε εγώ τι σκέτο, το μεταφράζουμε ως ψητό και αντίστοιχα όταν υπάρχει supreme rôti, γίνεται μπουτάκι φιλέτο. Το κομφί ήταν ένας άλλος όρος, ο οποίος προβληματιστήκαμε αν πρέπει να το αφήσουμε με τους λατινικούς όρους ή να το μεταγράψουμε. Εν τέλει, επειδή και στην Ελλάδα χρησιμοποιείται σαν ορολογία, αποφασίσαμε
να το μεταγράψουμε στα ελληνικά. Το Καρπάτσιο, το Μπίσκ ήταν εξίσου όροι που μας που κρατήσαμε μεταγραφικά από τη στιγμή που είναι ορολογίες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε το λατινικό τρόπο γραφής για το λόγο ότι θέλουμε να υπάρχει μια συνοχή στο κείμενο και να μην βγαίνει ο αναγνώστης από την ελληνική γραφή ξαφνικά με έναν ξένο όρο. Και αφού χρησιμοποιείται, μας βοήθησε ακόμα περισσότερο για να το χρησιμοποιήσουμε στα ελληνικά. Επίσης, στους όρους Καρπάτσιο και Μπίσκ πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που είναι τεχνικές, έχουν πολύ συγκεκριμένο αντίκτυπο στο τι σημαίνει, θέλουμε να το κρατήσουμε. Το Μπίσκ, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το πούμε ζωμό. Παρ' όλα αυτά, έχει πολύ συγκεκριμένη τεχνική που φτιάχνεται, άρα ο ζωμός δεν θα απέδιδε ακριβώς την έννοια του Μπίσκ. Εξίσου μια ωραία λέξη ήταν το ντόμ. Ντόμ, ο θόλος. Κυριολεκτικά είναι ο θόλος. Παρ' όλα αυτά, ρώτησα μία φίλη μου, ζαχαροπλάστη, και να είναι καλά, απάντησε κατευθείαν, ότι στην Ελλάδα τα ονομάζουν ημισφαίρια αυτά τα ντόμ. Παρ' όλα αυτά, κρατήσαμε τον θόλο, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι πιο ωραίος όρος για ένα μενού εστιατορίου Μισελέν αυτού του βεληνικού κιόλας. Οπότε το ημισφαίριο θα ήταν λίγο πιο κατώτερη λέξη, δεν θα τέριαζε με το υπόλοιπο ύφος του μενού. Είναι ένας όρος που θέλαμε να δώσουμε και εικόνα, γι' αυτό το βάλαμε θόλο. Γιατί συνδυάζει την εικόνα, πολλές φορές η γαστρονομία συνδυάζει εικόνα, ήχο, όλες τις αισθήσεις, οπότε θέλαμε να το αποδώσουμε έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το mise en bouche ή amuse bouche, που το έχουμε εγώ προσωπικά το έμαθα πρώτη φορά όταν παρακολούθησα το MasterChef, δεν ήξερα ότι εφίσταται αυτό το πιάτο. Είναι ένα μικρό ορεκτικό, μία μπουκίτσα ουσιαστικά, το οποίο είναι σαν λίγο πριν το ορεκτικό το κανονικό, να φέρει έτσι την όρεξη για αυτό που θα ακολουθήσει. Αν το λέγαμε τώρα αυτό, μικρή ή μία μπουκιά, θα ήταν πολύ περίεργο σε ένα μενού. Οπότε είπαμε, και αφού το ψάξαμε κιόλας βέβαια σε άλλα μενού και είδαμε ότι χρησιμοποιείται γενικά από τα εστιατόρια όρος amuse bouche, το αφήσαμε έτσι, με λατινικούς όρους, γιατί θεωρήσαμε ότι αν γίνει μεταγραφή ή αν το περιγράψουμε με κάποιον τρόπο, ένας γνώστης δεν θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ενώ σε αυτή την περίπτωση, αφήνοντάς το όπως έχει, θα έχει περάσει το μήνυμα απευθείας για τι πράγμα μιλάμε. Μετά είναι το κοντιμό. Και θα πει εδώ τώρα η κυρία Ειρήνη όλη αυτή την ωραία περιπέτεια που ζήσαμε και με αυτό. Λοιπόν, το κοντιμό μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Το βρήκαμε αρκετά, σε αρκετά σημεία. Κοντιμό σκέτο, κοντιμό σε συνδυασμό με με άλλα φαγητά. Εγώ το συνάντησα κοντιμό ζολίβι de βόλος και δεν μπορούσα να το αποδώσω. Η Κωνσταντίνα το βρήκε ως καρύκευμα, ως νοστιμιά. Είπαμε πώς θα το βάλουμε σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι κάτι που παραπέμπει σε κάτι που αρωματίζεται, αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε και μαριναρισμένο. Οπότε, μετά από πολλή συζήτηση και ελεύθερη μετάφραση, είπαμε ότι το αποδώσαμε ως μαριναρισμένα με ελιές βόλου, το φαγητό που υπήρχε, και αποφασίσαμε να το ακολουθήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο παντού για να έχουμε αυτή την συνέπεια και την συνοχή. Προχωρώντας βεβαίως, είδαμε ότι το κοντιμό είναι
η λέξη άρτημα, η Αγγελική το είχε βρει αυτό, που είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Οπότε, αλλάζοντας πάλι σε ορισμένα σημεία, την είπαμε άρτημα, που είναι συνώνυμο για το καρήκευμα. Ταιριάζει πολύ ωραία, ακούγεται, είναι μια πολύ ωραία λέξη. Και το βάλαμε σε ορισμένα σημεία, σε σημεία όπου ήταν σκέτο, το βάλαμε ως άρτημα. Παρόλο που είναι μια λέξη που δεν τη βρίσκουμε στα ελληνικά μενού, εμείς δώσαμε και θέλαμε να δώσουμε και την ελληνικότητα, την ελληνική λέξη. Ένα ακόμη θέμα που μας προβλημάτισε ήταν το σέλεγο τι ο χαλούμι. Εδώ πέρα γελάσαμε πολύ γιατί στην αρχή νομίζαμε ποια σέλα, τι είναι η σέλα κτλ. Και μάλιστα πώς γίνεται να είναι και ψητή. Τελικά καταλάβαμε μέσα από φωτογραφίες ότι πρόκειται για ένα μέρος του ζώου που τρώγεται και είναι όπως η σπάλα, η αιμοπλάτη, το μπούτι κτλ. Θα σας πει τώρα η Κωνσταντίνα για τον όρο Ιοντέ, που κι αυτός είχε μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ιστορία. Αυτό το Ιοντέ με προβλημάτισε προσωπικά ιδιαίτερα όταν το συνάντησα πρώτη φορά, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω πώς ακριβώς μπορώ να το μεταφέρω χωρίς να ακούγεται νοσοκομιακό. Και το εννοώ αυτό, διότι η πρώτη μου μετάφραση πήγε κάπως πράσινος νομός με ιόδιο και οι πρώτες βοήθειες ήρθαν στο κεφάλι μου, λέω πάει αυτό ήτανε, θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι τους πάμε για κάτι άλλο και όχι για φαγητό. Εν τέλει, ψάχνοντας σε λεξικά και ανταλλάσσοντας απόψεις με τους συμφοιτητές μου, λέω, ας βρούμε λίγο έτσι κάτι πιο μεταφορικό. Και είδα στο λεξικό ότι μεταφορικά σημαίνει αυτός που μυρίζει θάλασσα. Και λέω, δεν το κάνουμε όμως με άρωμα θάλασσας, που καλύπτει πάρα πολλά πράγματα, θα μπορούσε να είναι με θαλασσινά, θα μπορούσε να είναι με κάποια καρικεύματα που δίνουν άρωμα θάλασσας. Και άρεσε αυτή η ιδέα πάρα πολύ και εν τέλει όπου βρήκαμε το Ιοντέ, βάλαμε το με άρωμα θάλασσας. Και έτσι λύσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα που θα ήταν πολύ άσχημο. Και μεταφέραμε και το άρωμα Ελλάδας που θέλαμε για την ελληνικότητα του εστιατορίου. Έγινε πολύ ποιητικό. Εννοείται ότι συναντήσαμε θέματα γραμματικής στη μετάφραση, πάντα ισχύει αυτό. Η σάλτσα ταχίνι, υπήρχε μία σκέψη μήπως γίνει σε γενική, σάλτσα ταχινιού. Εν τέλει δεν το κρατήσαμε αυτό, γιατί μας φάνηκε λίγο κατώτερο πάλι ποιοτικά σε σχέση με το υπόλοιπο μενού. Προτιμήσαμε το ταχίνι σαν ονομαστική, να δώσουμε απλά την έννοια. Και μετά είχαμε και τα trademarks. Όταν έχουμε μάρκες γενικά, δεν ξέραμε αν πρέπει να μεταγράψουμε ή να κρατήσουμε το λατινικό αλφάβητο. Προβληματιστήκαμε ιδιαίτερα. Είπαμε μήπως το μεταφράσουμε εν τέλει, ας πούμε, το Pigeon Imperial να γίνει αυτοκρατορικό περιστέρι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο αστείο αυτό που βρήκαμε. Δεν το κρατήσαμε εννοείται. Μας βοήθησε η κυρία Τζιάφα πάρα πολύ να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτή την περίπτωση. Και μας είπε ότι γενικά στα trademarks κρατάμε την ονομασία προέλευσης. Όπως έχουμε και ελληνικά trademarks. Έχουμε το Μεταξά. Τι άλλο δεν θυμάμαι. Το Αυγοτάραχο Μεσολογγίου πάει έτσι ολόκληρος ο όρος. Είναι προέλευση και trademark. Οπότε τα αφήσαμε. Εξίσου με τις περιοχές προέλευσης που έχουν να κάνουν με trademarks, ας πούμε το Lardo di Colonnata, είναι ένα λαρδί ουσιαστικά, αλλά αν το πούμε λαρδί παραπέμπει σε κάτι πολύ ελληνικό. Εδώ έχει κρατηθεί και στο γαλλικό κείμενο η ιταλική ονομασία, άρα και σε αντίστοιχα εμείς στο ελληνικό κρατήσαμε αυτή την ονομασία. Έχουμε και άλλους όρους που τους κάναμε μεταγραφή. Το Μινιαρντίζ, γιατί χρησιμοποιείται στα ελληνικά μενού. Το Αντίβ, που δεν ξέραμε αν θα το πούμε αντίδια ή αντίβ σικορέ, όπως και το είπαμε, το οποίο το είδαμε χρησιμοποιείται και αποφασίσαμε κι εμείς να δείξουμε τη γαλλική επίδραση στο μενού αυτό. Τέλος, άλλος προβληματισμός ήταν με τα θαλασσινά μας.
Είχαμε το Saint-Jacques-de-Port-en-Bassin και το τα Langue d'Oursin. Λοιπόν, το Saint-Jacques μεταφράζεται, οι Γάλλοι βεβαίως ξέρουν ότι το Saint-Jacques είναι ένα χτένι, οπότε το, είναι χτένια όταν λένε Saint-Jacques. Εμείς είπαμε σκέτο χτένι με προέλευση από το Port-en-Bassin και το, με τα αυγά αχινούτα καταλήξαμε σε, αυτό το, σε αυτή την επιλογή, αντί να πούμε γλώσσες αχινού που ήταν ουσιαστικά η καταμό μετάφραση, γιατί δεν υπάρχει, δεν το λέμε στην Ελλάδα, είναι αυτά τα φιλετάκια, τα κόκκινα, συγγνώμη, πορτοκαλί αυγά που είναι μέσα στον αχινό, οπότε είπαμε αυγά αχινού, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα εμείς οι νησιώτες. Τέλος, αυτά είχαμε να σας πούμε, να μην σας κουράσουμε άλλο. Πήραμε τα εύσημα από την καθηγήτρια για την προσπάθειά μας, όχι τόσο για το αν η μετάφρασή μας ήταν καλή ή σωστή. Εξάλλου δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει μία και μόνο μετάφραση όπως έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Εργαστήκαμε ομαδικά, συνεργαστήκαμε, συμπληρώσαμε ένας τον άλλον. Είχαμε ιδέες και σχόλια. Βεβαίως, ανταλλάξαμε απόψεις, προσπαθήσαμε να φανούμε συνεπείς στις προθεσμίες και πάνω απ' όλα απολαύσαμε όλο αυτό που κάναμε, όλη τη διαδικασία, γιατί ήταν εκτός από μεταφραστική και μια νοερή γαστρομαρχική απόλαυση. Είναι αλήθεια αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ταξιδέψαμε όπως ταξιδέψαμε και εμείς. Για να κάνουμε αυτή την ομαδική εργασία, την υπέροχη ομαδική εργασία. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Και ευχαριστούμε και την καθηγήτρια μας, την κυρία Τζιάφα, που μας βοήθησε τόσο πολύ. Σαν από μηχανίστρια όσο ερχόταν η κυρία Τζιάφα να λύσει τα προβλήματα που δημιουργούνταν. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και στις δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παναγούλια και κυρία Παπαφιλίππου. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη εργασία του τομέα της μετάφρασης και μεταφρασιολογίας, της κυρίας Δέμης Αναστασία. Ακούτε. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα σας, ακούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που είχα να συμμετέχω στην ημερίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα των οργανωτριών. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί σας στην πρόβα δημοσίως. Δεν είχα πρόθεση να μην είμαι κοντά σας, απλά λόγω κάποιων προβλημάτων απήχα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αγαπημένα πρόσωπα και κυρίως καθηγητριές μου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πανταζάρα που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω με μία εργασία μου η οποία εκπονήθηκε πέρσι τέτοια εποχή. Θα κάνω share screen, πιστεύω να βλέπετε την οθόνη μου. Ωραία. Μισό λεπτό, δώστε μου λίγο, γιατί έχω ένα άγχος σχετικά με την τεχνολογία πάντα. Βλέπετε την οθόνη μου? Ναι, ναι, μια χαρά φαίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η εργασία αυτή την οποία έχω εκπονήσει αφορά το μάθημα της αντιπαραβολικής σύνταξης ελληνικής γαλλικής και μετάφραση του τομέα μετάφρασης μεταφρασιολογίας. Το έργο στο οποίο εργάστηκα λέγεται «Le croissant du trottoir» του Philippe Delerme. Εδώ παρουσιάζεται στη διαφάνειά μας το ποίημα πάνω στο οποίο εργάστηκα. Ο Philippe Delerme είναι Γάλλος συγγραφέας και το «Croissant du trottoir» ανήκει στη συλλογή «La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules». Ο Philippe Delerme παρουσιάζει στο έργο του μικρές καθημερινές απολαύσεις, ασήμαντα πράγματα που συνθέτουν τη ζωή μας. Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της καθηγήτριάς μου, έπρεπε να ακολουθήσω 5 βήματα. Πρώτα απ' όλα,
έπρεπε να κατανοήσω το κείμενο. Γι' αυτό το λόγο, πέρα από την προσεκτική ανάγνωση του κειμένου μου, «Le croissant du trottoir», συμβουλεύτηκα λεξικά και κράτησα σημειώσεις. Σε δεύτερο στάδιο έπρεπε να γίνει εμβάθυνση. Γι' αυτό με βοήθησε πάρα πολύ το βίντεο «Lecture lunaire, le croissant du trottoir», όπου εδώ μπόρεσα να αντιστοιχίσω εκφράσεις τις οποίες άκουγα με ένα ιδιαίτερο ήχο, το ηχόχρωμα, η φωνή, η ζεστασιά. Πέρασα στην αυτόματη μετάφραση. Μας δόθηκε αυτόματη μετάφραση από το Google Translate. Στην πορεία, έκανα μία προσωπική έρευνα, ξανά σε λεξικά, όπου αναζήτησα πρόσθετες πληροφορίες. Τέλος, έγραψα την, έγραψα την τελική μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά και πρόσθεσα επιπλέον μία πηγή, η οποία με βοήθησε προσωπικά να καταλάβω ακόμα καλύτερα το έργο. Ξεκινώντας με το πρώτο βήμα όσον αφορά την προσεκτική ανάγνωση του πρωτότυπου. Εδώ χρειάστηκε τη βοήθεια λεξικών. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν ορισμένες λέξεις, ένα δείγμα αυτών παραθέτω παρακάτω, οι οποίες ήταν δύσκολες κατά την προσωπική μου άποψη. Τόσο όσον αφορά τη σημασία τους, λέξεις οι οποίες δεν ήξερα, όπως ας πούμε η λέξη φουφιλέ. Αλλά ταυτόχρονα οι οποίες έδιναν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο ίδιο το έργο. Χρησιμοποίησα μονόγλωσσα λεξικά, λαγούς, le petit Robert. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα, φοφιλέ. Φοφιλέ σε βγήρ παρτίρ, σαν σε φέρ ρεμαρκέ, γλίσε. Με τη κυλοζητέ, σε l'exactitude, σε le soin, pour le de rose, c'est un schéma littéraire plutôt, être garni d'une bordure, on pourrait dire des paupières pour l'aide de rouge, un jouement, c'est l'allégresse, un bourgeoisie, prendre la manière, le préjugé de la bourgeoisie. Όλες οι λέξεις αυτές οι οποίες αναζήτησα στα λεξικά, κατά την προσωπική μου άποψη, κάνοντας την εργασία μου, θεώρησα ότι με βοήθησαν για να σκιαγραφίσω όχι μόνο το προφίλ του ήρωά μου, γιατί είχα έναν ήρωα πλέον με τον οποίο έπρεπε να παίξω, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών, αλλά να καταλάβω και το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε. Ο Γλεντεγός, Λιτεραίρα, περιγράφει το τοπίο, περιγράφει το πρωινό στο οποίο εξελίσσεται η ιστορία μας. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί πέρασα γρήγορα το πρωτότυπο, ότι είναι πρωί, το Παρίσι είναι ακόμα έρημο, κάποιοι δρόμοι του Παρισιού δεν έχουν ακόμα κόσμο και ο ήρωάς μας βγαίνει γλιστρώντας από το διαμέρισμά του για να επισκεφθεί τόσο απλά ένα φούρνο από τον οποίο θα πάρει κουρασάν. Αυτή η μετάβαση λοιπόν γίνεται με έναν τρόπο λίγο σαν να γλιστράει κρυφά στην αρχή, στη νέα μέρα. Το δεύτερο βήμα ήταν η παρακολούθηση του βίντεο. Η γραμμική ανάγνωση είναι, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, ανάγνωση λέξης προς λέξη, με σχολαστικότητα και μας βοηθάει πολύ να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του κειμένου. Πρόταση προς πρόταση, παράγραφο προς παράγραφο. Και να τονίσω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προσεκτική ανάγνωση πριν φτάσουμε στο σημείο να αποδώσουμε στη γλώσσα στόχο ένα κείμενο και δι λογοτεχνικού ύφους. Κατά τη διάρκεια της μελέτης μου, παρατήρησα διάφορα σχήματα λόγου. Παρομοίωση. Avec une prudence de guetteur indien, avec une méticulosité d'horloger, comme on faisait enfant, comme on salue les braves à l'heure du compas, etc. Στο δεύτερο μέρος, πολύ μεγάλη σημασία θεώρησα ότι δίνεται στην αντίθεση, διότι στην αρχή του ποίηματός μας, ο αφηγητής μας
αισθάνεται ελεύθερος. Βγαίνει σχεδόν κρυφά στη μύτη των ποδιών του, έξω από το σπίτι του, μπαίνει στη μαγεία του πρωινού με αυτά τα υπέροχα χρώματα του μπλε ουρανού και του ροζ, οδεύει προς το φούρνο που θέλει να αγοράσει, όπως κάνει κάθε μέρα, το κρουασάν και μία μπαγκέτα ψωμί. Μπαγκέτα μουλέ, φορμαρισμένη. Εκεί συναντά ανθρώπους γνώριμους, τον αρτοποιό και την αρτοποιό. Και απολαμβάνοντας αυτή την ελευθερία του πρωινού, σιγά σιγά νιώθει ότι επιστρέφει στην πραγματικότητα, καθώς ξημερώνει, στον γκρίζο πρωινό. Εξού και αργότερα αναφέρω στις μεταφορές στα χρώματα ότι πέρα από το μπλε, όπου είναι το όμορφο χρώμα του ουρανού, το ξημέρωμα και το ροζ, υπάρχει ξαφνικά στη ζωή του αυτό το άχαρο γκρι, τον οποίο τον, θα έλεγα, προσγειώνει στην καθημερινότητά του. Το επόμενο βήμα ήταν η μελέτη της αυτόματης μετάφρασης του κειμένου στα ελληνικά. Εδώ λοιπόν εντόπισα κάποια λάθη τα οποία σημειώθηκαν στην απόδοσή του στην ελληνική γλώσσα. Και φυσικά οφείλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσει κάποιος και δει εγώ που ήταν μια εργασία πρώτη φορά για μένα και πρώτο κείμενο λογοτεχνικό να μεταφέρω από τα γαλλικά στα ελληνικά. Παρατήρησα λοιπόν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποδίδεται το σωστό νόημα. Γι' αυτό έχω επισημάνει τις λέξεις αυτές με κόκκινο και σε άλλα σημεία με πράσινο χρώμα έχω επισημάνει εκφράσεις που δεν αποδόθηκαν σωστά, κυρίως αφορούσαν συντακτικές ασυνέπειες. Σε αυτή τη διαφάνεια σας παρουσιάζω τη μετάφραση του Google και θα ήθελα μαζί σας να συζητήσω, να σας παρουσιάσω ορισμένα λάθη τα οποία εντόπισα. Καταρχάς, όπως βλέπετε, ο Kerouac τα χέρια στις τσέπες. Εντοπίζω ένα συντακτικό λάθος. Εν συνεχεία, ο φούρναρης με ένα αλευρωμένο εσώρουχο. Εδώ αποδίδεται η μπλούζα που φοράει ο αρτοποιός. Εν συνεχεία, το πολύ σημαντικό είναι ότι, όπως θα παρατηρήσετε... Αστασία, συγγνώμη για τη διακοπή, νομίζω ότι... Μάλιστα. Συντομεύεται. Μάλιστα, μάλιστα. Παρουσιάζεται η πρόταση, παρουσιάζεται σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο η μετάφρασή μας, εν συνεχεία χρησιμοποιεί β' πληθυντικό πρόσωπο και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία ασυνέπεια όσον αφορά τη χρήση της αντωνυμίας on. Η προσωπική μου έρευνα, όπως σας είπα, είχε να κάνει με τα λεξικά, έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στη χρήση της αντωνυμίας on, όπου εδώ οφείλω να πω ότι γνωρίζουμε ότι η προσωπική αντωνυμία on είναι μία αντωνυμία η οποία έχει μία αόριστη και γενική χρήση. Μπορεί να αναφέρεται σε ορισμένους ανθρώπους και ένα υποσύνολο ανθρώπων. Το σίγουρο είναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ότι ο ομιλόν, ναι μεν δεν θέλει να υποδείξει σε ποιους αναφέρεται, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι είναι μέσα, αποτελεί μέρος του ποίηματός του, του έργου του. Κυρία, συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω για να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ντέμι. Θα περάσουμε... Θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις για την πρώτη εργασία, την ομαδική. Αρχικά, πώς αντιμετωπίσατε την περίπτωση της λέξης Μισελέν? Ωραία. Λοιπόν, Μισελέν το είχαμε και στα σχόλια, αλλά δεν το είπαμε για συντομία χρόνου. Στην αρχή το κάναμε μεταγραφή ελληνική, Μισελέν. Όμως, ψάχνοντας στα διάφορα περιοδικά, π.χ. ο γαστρονόμος, ο Αλέξανδρος, μέλος της ομάδας, πρότεινε, είδε ότι το κρατούν Μισελέν όπως είναι στα γαλλικά. Οπότε το αφήσαμε και εμείς έτσι, γιατί είναι ένας όρος που έχει περάσει και το κρατάμε ως έχει.
Ευχαριστούμε πολύ. Η δεύτερη ερώτηση είναι πόσο χρόνο χρειαστήκατε για να ολοκληρώσετε τις μεταφράσεις. Λοιπόν, αυτή η εργασία μας ανατέθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων. Μας πήρε 2 εβδομάδες. Για όλα όμως, έτσι, και επιμέλεια και να είναι όλο τέλειο. Τέλειο, όχι μεταφραστικά, αλλά τα υπόλοιπα. Είναι πολύ μεγάλος κατάλογος. Ήτανε μενού Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, πολλά πιάτα, πολλοί όροι. Οπότε ασχοληθήκαμε πραγματικά πολλές ώρες και βράδια, γιατί εργαζόμαστε όλοι, για να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Αλλά εντάξει, ήταν ωραίο και ήτανε και επίκαιρο λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ προσεγμένη η εργασία σας και φάνηκε ότι ρίξατε πολύ κόπο. Η επόμενη ερώτηση είναι ποια λεξικά χρησιμοποιήσατε για τη σύνταξη της εργασίας σας. Χρησιμοποιήσαμε αρκετά λεξικά. Καταρχήν ανατρέξαμε στην ΙΑΤΕ να βρούμε κάποιους όρους. Είναι το επίσημο site, να το πω, λεξικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όρους που έχουν κατοχυρωθεί. Χρησιμοποίησαμε και γαλλικά λεξικά που υπάρχουν για το art de cuisine και για τη μαγειρική κτλ. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων είχαμε πολλές πηγές και ελληνικές και γαλλικές, για να μπορέσουμε να κάνουμε σύγκριση και να τα αποδώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Και το άρθρο της, είχαμε και ως πηγή ένα άρθρο της κυρίας Διάφα, το οποίο έχει παρουσιάσει το 19 και έχει πολύ ωραίους χώρους. Κυρία Διάφα, βλέπω έχετε σηκωμένο χέρι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τα κορίτσια? Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα να μιλήσω λίγο τώρα που πήραν πρώτες το λόγο οι φοιτήτριες. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω ότι να μιλήσω λίγο για το πλαίσιο της εργασίας. Το πλαίσιο της εργασίας ήταν περισσότερο η συνεργασία. Γι' αυτό είδατε πολλές από τις συζητήσεις μεταξύ της ομάδας, γιατί ήταν η συνεργατική μετάφραση το αντικείμενό μας εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη φάση του μαθήματος. Ήθελα να πω ότι το μενού είναι μια μεταφραστική πρόκληση πολύ μεγάλη, ακόμη και για επαγγελματίες μεταφραστές. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δεν θέλαμε να επιτύχουμε την τέλεια μετάφραση, αλλά να κρατήσουμε και τον παιγνιώδη χαρακτήρα που έχει να ψάχνεις για όλα αυτά, να το συνδυάσουμε λίγο με διάφορες μαγειρικές εκπομπές στην τηλεόραση, με αυτά που γνωρίζουμε όλοι πάνω κάτω από την επικαιρότητα. Και παρόλο που αποτελεί επίσης πρόκληση για επαγγελματίες μεταφραστές, από την άλλη είναι ένα είδος που σχεδόν ποτέ δεν ανατίθεται τελικά σε επαγγελματίες μεταφραστές, γίνεται από ερασιτέχνες ενώ δεν θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές κριτικές πολλές φορές για κακές μεταφράσεις σε μενού. Οπότε θέλαμε να το δούμε λίγο με κάποιο άλλο μάτι το μενού. Αυτός ήταν ήθελα πρώτα να γίνει ο προβληματισμός από την πλευρά των εκπαιδευμένων για τις επωνυμίες και όλα αυτά. Πρώτα να προβληματιστούμε και μετά να δούμε πώς θα κρατήσουμε, ας πούμε, το μισελέν ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και εγώ θα ήθελα επίσης να συγχαρώ για τη συνεργασία. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που έβλεπα να συνεργάζεται η ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Τζιάφα, και συγχαρητήρια και πάλι για την εργασία σας. Περνάμε τώρα σε μία ακόμη ερώτηση που αφορά την εργασία της κυρίας Δέμης. Συγγνώμη, προηγουμένως, επειδή είχαμε μια παρατήρηση, έτσι, επειδή είναι εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει, αν σκεφτήκατε να το προτείνετε στο εστιατόριο Μαυρομάτης, αν περνάει από το μυαλό σας, κυρία Τζιάφα, και από την ομάδα σας, ίσως να κάνατε μία πρόταση. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Συμφωνεί η κυρία Μουστάκη σε αυτό. Γιατί όχι. Συμφωνώ πολύ. Γιατί όχι. Ένα ελληνικό εστιατόριο, μάλλον που ξεκίνησε ως ελληνικό εστιατόριο, γιατί να μην έχει και αυτή την... να μην δίνει τη δυνατότητα αυτή στους πελάτες του. Έχουμε περιθώριο να πω και εγώ 2 πράγματα.
για την μπορείτε, παρουσίαση. Αναρωτιέμαι, η σάλτσα ταχυνιού, εμένα μου ακούγεται καλά. Το χτυπάω σε εισαγωγικά και βλέπω ότι έχει περάσει στη γλώσσα, επειδή η ελληνική είναι εύπλαστη από τις λογοπτώσεων. Επομένως, θα μπορούσε να κρατηθείς σάλτσα ταχυνιού, από το να πούμε σάλτσα ταχύνη. Δεν ξέρω ποιο είναι το συνέστημά σας στα ελληνικά, η αίσθησή σας. Μπορώ να απαντήσω. Αποφασίσαμε το σάλτσα ταχύνη, γιατί άμα δείτε και το γαλλικό μενού, οι προτάσεις είναι ονοματικές, κοφτές, με κόμματα ανάμεσα. Και θέλαμε να το δώσουμε κι εμείς έτσι. Το να κάνουμε... Δεν μας ακουγόταν καλά. Τώρα, αν είναι εδώ... Αν εσείς, βεβαίως, ως γλωσσολόγος το λέτε, σίγουρα θα είναι το σωστό. Αλλά προσπαθήσαμε να τηρήσουμε αυτό το ύφος. Δεν ξέρω αν πρέπει να τηρήσουμε το ύφος. Ίσως πρέπει να ακολουθήσουμε την κάθε γλώσσα έχει άλλη πορεία, αλλά ίσως... Δεν ξέρω, απλώς μία σκέψη είναι, γιατί εγώ δεν διδάσκω μετάφραση. Απλώς η αίσθηση που έχω για τα ελληνικά, μου αρέσει το σάλτσα ταχυνιού, το έχω ακούσει. Κάτι από τα γαλλικά που μου έκανε εντύπωση. Στα γαλλικά έχουμε μία σύνθετη λέξη, το amuse girl. Τουλάχιστον στην εποχή μου ήταν amuse girl. Βλέπω ότι το έχω διορθώσει και βιβλιογραφικά είναι περίεργο. Οι σύνθετες λέξεις μένουν όπως είναι. Εδώ έγινε επομένως amuse bouche. Ίσως επειδή το εστιατόριο είναι αστέρων, το έχουν αλλάξει λίγο. Πάντως, βιβλιογραφικά είναι σπάνιο να πειράξουμε τα συστατικά μιας σύνθετης λέξης. Και ενδιαφέρον, αν θέλετε, με εντυπωσίασε. Επίσης, και ένα τελευταίο, η αντίβα, που είναι προϊόν υδροκαλλιέργειας, δεν είναι τα αντίδια. Είναι άλλο πράγμα. Βλέπαμε και φωτογραφίες, ναι, πραγματικά έχετε δίκιο και γι' αυτό το αφήσαμε αντίθετο. Αντίθετα είναι τα χώρα αυτά που φτιάχνουμε. Και να κάνω άλλη μια ερώτηση. Γιατί αφού η κυρία που κάνει μαγειρική σας είπε ότι ο θόλος λέγεται ημισφαίριο, θελήσατε λίγο εδώ να αλλάξετε την ορολογία, μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί το βάλατε θόλος και όχι ημισφαίριο, ας πούμε. Ήταν καθαρά ποιητικό ο λόγος. Δηλαδή, μας άρεσε πιο πολύ γιατί είχε μία εικόνα και παρέπεμπε και στο σχήμα του ημισφαιρίου. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες ερωτήσεις σας, κυρία Μουστάκη. Και θα προχωρήσουμε τώρα στην εργασία της κυρίας Δέμης, που υπάρχει μία ερώτηση. Είναι ότι θα θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας πάνω στο «ο». Ναι, η αλήθεια είναι ότι το «ο» με προβλημάτισε πάρα πολύ, διότι όπως ξέρουμε ότι η προσωπική αντωνυμία «ο» είναι μια αντωνυμία η οποία, κυρίως εγώ όπως την έχω στο μυαλό μου, την προσωπική αντωνυμία «ο» τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε στην ουσία να κρύψουμε το υποκείμενο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι είμαστε πολλοί, κάνουμε κάτι, δεν θέλω να αναφερθώ στο υποκείμενο, εστιάζω στην πράξη. Την πρώτη φορά, επιτρέψτε μου να πω που έκανα τη μετάφρασή μου, χρησιμοποίησα πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Τελικά αυτό ήταν λάθος. Η μετάφραση δεν ήταν σωστή. Στην πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τη διδασκαλία της κυρίας Πεταζάρα στο μάθημά μας και εστιάζοντας στη χρήση της προσωπικής αντωνυμίας «ον», βλέποντας τη διάσταση, είχαμε συζητήσαμε περί της ισοδυναμίας της αντωνυμίας, της προσωπικής αντωνυμίας, και εστιάσαμε ότι δεν είναι προφανώς σε θέση ή δεν θέλει να προσδιορίσει με σαφή τρόπο το υποκείμενο ο ίδιος ο δημιουργός. Γι' αυτό και στην τελική μετάφραση, την οποία δυστυχώς δεν πρόλαβα να σας παρουσιάσω, η τελική μετάφραση στην τάξη μετά από συζήτηση με τους συμφοιτητές, αποφασίσαμε να δοθεί το δεύτερο ελληνικό πρόσωπο. Γιατί μέσα στο σύνολο των ανθρώπων, αφού είχαμε σίγουρα την παρουσία και του ίδιου του συγγραφέα μας. Ξύπνησες πρώτος, ντύθηκες αθόρυβα σε έναν Ινδιάνος φύλακας και τα σχετικά. Αυτό. Έχουμε μία γενική χρήση της αντωνυμίας, η οποία μας προβληματίζει. Στην προκειμένη περίπτωση δόθηκε β' ενικό πρόσωπο. Εν τέλει, θεωρώντας ότι η μετάφραση είναι πιο σωστή.
Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω για 2 λεπτά, είναι κλίμα που δεν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση, τουλάχιστον να βλέπουμε τη μετάφραση, και ουσιαστικά το ήταν και ο κεντρικός άξονας του προγραμματισμού για το συγκεκριμένο κείμενο, και γι' αυτό δόθηκε και η αυτόματη μετάφραση, για να δούμε ακριβώς πώς δεν μπορεί ένα αυτόματο σύστημα μετάφραση να διαχειριστεί μια δυναμία σαν του. Και στη διάρκεια ενός κειμένου βλέπαμε ότι περνούσε από το ένα πρόσωπο στο άλλο. Ξεκινούσε με πρώτο πληθυντικό, μετά το περνούσε στο δεύτερο ενικό, μετά στο τρίτο, στο δεύτερο πληθυντικό, μετά ξανά στο δεύτερο ενικό και μετά στο πρώτο πληθυντικό. Οπότε καταλαβαίναμε το πρόβλημα που δημιουργεί το. Να διορθώσω λίγο, κυρία Δέμη, στο πρώτο ενικό το αποδώσατε εσείς στη δική σας μετάφραση, που και αυτό είχε ενδιαφέρον. Ναι, το κάνατε πολύ προσωπικό, ναι, και είχε ενδιαφέρον γιατί όντως ήταν ένα προσωπικό βίο του αφηγητή, το οποίο όμως, όπως το συζητήσαμε στην τάξη, θέλαμε να το διευρύνει και να το μοιραστεί με όλους και να το κάνει κοινό. Οπότε γι' αυτό μετά επιλέξαμε το δεύτερο ενικό. Και αυτό είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για το μάθημα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πανταζάρα, για την ερώτησή σας και κυρία Δέμη για την εργασία σας. Συγχαρητήρια. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θα θέλατε να θέσετε τώρα? Όχι. Επομένως, ολοκληρώνουμε. Να ρωτήσω το... εγώ, συγγνώμη, γιατί με ενδιαφέρει. Ναι, εννοείται, εννοείται. Κυρία Πανταζάρα, προς την κυρία Πανταζάρα αυτή η ερώτηση. Αν υπάρχει έτσι δουλειά για τις μεταφράσεις του «on», συστηματικά, δηλαδή με ποιο τρόπο μεταφράζουμε το «on», γιατί είδαμε και με αφορμή την εργασία αυτή ότι μπορεί να λάβει πολλαπλές μεταφράσεις. Έχει γίνει κάποια δουλειά από την πλευρά της μετάφρασης για το «on» συγκεκριμένα? Δεν έχω υπόψη με τα γαλλικά, ελληνικά μιλάτε. Όχι, δεν έχω υπόψη με τα ελληνικά. Θα ήταν πολύ ωραία. Από γαλλικά σε ελληνικά, ναι. Ναι, όχι, θα έχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει τέτοιο. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε σε αυτό το σημείο, κλείνουμε με τον τομέα της μετάφρασης, μεταφρασιολογίας, και θα δώσω αυτή τη στιγμή το λόγο στην κυρία Γκόβα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Περνάμε στον τομέα γαλλική γλώσσα, γλωσσολογία και διδακτική. Και πριν πάμε όμως στις εργασίες, θα ήθελα να δώσω το λόγο στις υπεύθυνες καθηγήτριες. Την κυρία Μενούτη, την κυρία Μουστάκη και την κυρία Καλύβα, να πούν 2 λόγια για τις εργασίες που θα ακολουθήσουν. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Ποιος να ξεκινήσει, κυρία Γκόβα? Ξεκινήστε εσείς. Να ξεκινήσω εγώ, γιατί αυτό πάθαμε. Bon, moi j'ai préparé un texte, voilà, en français. J'espère que ça ira. Voilà. Je me rappelle toujours la phrase de Kazantzakis qui disait que voilà, tu as les pinceaux, tu as les couleurs, dessine le paradis et entre-y. Ces mots de Papa Fotis ont marqué toujours ma vie professionnelle. Je veux m'expliquer. La science de la didactique du français langue étrangère est issue du besoin des premiers enseignants de français langue étrangère de transmettre leurs connaissances et leurs apprenants. Puis, la question de l'apprentissage fut posée, et puis d'autres aussi. Enseigner, oui, mais à qui, quand, pourquoi, comment, avec quels moyens? Notre département, désirant répondre à toutes ces questions, a introduit depuis longtemps des modules tels que l'introduction, notion fondamentale de la didactique du FLE, la linguistique appliquée, l'enseignement des langues, l'enseignement spécialisé, français sur objectif spécifique ou français sur objectif universitaire, les paramètres de l'enseignement, voilà, d'une langue étrangère, la planification de l'enseignement du FLE, l'utilisation de nouvelles technologies, la création des jeux éducatifs, etc. Je pense que la mise en place de tous ces modules a pour but de donner à nos étudiants et étudiantes les moyens nécessaires, les pinceaux et les couleurs dont je parlais juste avant,
afin qu'ils soient suffisamment, voire brillamment formés et méthodiques. Un professeur en herbe se prépare à enseigner en apprenant toute une méthodologie, en respectant les nouvelles exigences dictées par le cadre européen commun des références pour les langues, en utilisant les nouveaux outils, et tout cela afin de répondre aux obligations de l'enseignant du 21e siècle, ce qui est la question. Cette formation est loin d'être inutile. Au contraire, j'ai vu dans le programme qu'on aura la joie et l'orgueil d'écouter nos étudiants analyser un large éventail de questions linguistiques et didactiques, et je les remercie pour cela. Quant à moi, en ce qui me concerne, à travers le module stage enseignement du FLE, on aurait le plaisir de savourer une bûche de Noël. Bon, bûche de Noël à Pâques, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, mais bon, vous allez comprendre. On verra, si vous voulez, comment l'étudiante a exploité toute sa formation théorique, comment elle a appliqué et comment elle a été amenée à structurer des activités destinées à un certain groupe d'apprenants, et cela pour la première fois en tant qu'enseignante. Il serait bien intéressant d'ouvrir par la suite le dialogue afin d'en savoir plus sur la réaction des collégiens face à une telle tentative, mais aussi sur sa propre expérience en tant que stagiaire enseignante. Et tout cela parce qu'il me semble qu'à travers ce dialogue, on accédera au petit paradis de tout enseignant. C'est celui de l'inspiration, de la créativité, de la volonté d'être bien formé, bien organisé, bien inventif et curieux. En un mot, aspirer toujours à devenir meilleur. Bon, c'est tout. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation de la deuxième journée des étudiants, le comité d'organisation, je vous remercie, Madame Vihou, Madame Vlahou pour l'organisation, tous les enseignants du département et aussi, bien évidemment, tous les étudiants intervenants qui ont pris le courage de prendre la parole et de s'exposer en public. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Madame Valiva. Κυρία Μενούτη, κυρία Μουστάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Κυρία Μουστάκη. Όπως θέλετε. Je vous ai dit dans quelle langue parler, je vois. Λοιπόν, είχα μία φοιτήτρια, την Κατερίνα Πολατίδη, η οποία στο μάθημα, πριν του ζητήσω να αρχίσουν να γράφουν εργασίες μετά από κάποια μαθήματα, άρχισε να μου στέλνει εργασίες τη μία μετά την άλλη. Επομένως, θα την ακούσουμε σε λίγο και ίσως να σας πω σε τι πλαίσιο έγινε αυτές οι εργασίες, πώς σκέφτηκα το μάθημα σύνταξη λιμάτων της Γαλλικής, που το μπερδεύουν πολύ με το μάθημα της σύνταξης. Είχα στη βιβλιογραφία, ξέραμε λίγο πολύ, είχαμε υποθέσεις για το πώς ο φυσικός ομιλητής μαθαίνει τη γλώσσα του. Όλες αυτές είχαν γίνει στο πλαίσιο της μετασυμβατιστικής γραμματικής, του Τσόμσκι, που ξέρουμε λίγο πολύ, τον έχουμε ακούσει, του Χάρις και του Γκρός, που ήταν ο καθηγητής μου. Και οι οποίοι λέγανε ότι ο φυσικός ομιλητής απομνημονεύει ασυνείδητα προτάσεις απλές που ακούει στη γλώσσα του. Τώρα, απλές προτάσεις τι σημαίνει χωρίς περιφερειακά στοιχεία, δηλαδή ο ίδιος κρατάει την ουσία. Αυτό θέλησα λίγο πολύ να κάνω. Επομένως, μέσα σε αυτό το μάθημα αρχίσαμε να διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα. Εντοπίσαμε κάποιες απλές χρήσεις ρημάτων και ψάξαμε σε λεξικά για να δούμε επιπλέον χρήσεις των ίδιων ρημάτων. Η Κατερίνα Ιπολατίδη θα σας το δείξει καλύτερα μέσα από τη δουλειά που έκανε, από την εργασία της, μέσα από παραδείγματα με τις αντιστοιχίες που έδωσε στα ελληνικά. Αυτό ήθελα να σας πω. Χαίρομαι που σας ακούω και χαίρομαι που ξαναβρίσκω σε αυτή την ημερίδα την όμορφη ατμόσφαιρα που υπήρχε και στην προηγούμενη ημερίδα και ελπίζω να συνεχιστεί όπως άρχισε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρό. Να συνεχίσουμε την κυρία Μενούτη. Θέλετε να πείτε δύο λόγια? Ναι, καλημέρα σας. Με συγχωρείτε. Ίσως δεν έχω καλή σύνδεση. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα με τη σύνδεσή μας. Με ακούτε καλά? Πολύ καλά. Ναι, σας ακούμε. Καλά είναι, Καναλίνα.
Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Λοιπόν, καθώς έχω μάλλον έχω πρόβλημα σύνδεσης σοβαρό, μπορείτε να προχωρήσετε και ελπίζω μετά. Οπότε συνεχίζουμε στην πρώτη εργασία μας, που την έχουν κάνει η κυρία Ασπασία Αρμακόλα, η κυρία Ειρήνη Γεωργιάδου, η κυρία Κατερίνα Λιρώνη, ο κύριος Χρήστος Μερμίκης και η κυρία Δέσποινα Σακαλόγλου. Ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία. Ονομάζομαι Σακαλόγλου Δέσποινα. Υπήρξα μέχρι πρώτη ως φοιτήτρια στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την επιλογή μου, λοιπόν, της παρακολούθησης του μαθήματος ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, είχα την ευκαιρία να εργαστώ πάνω σε πλατφόρμες και εφαρμογές δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων και παιχνιδιών. Οι δημιουργίες αυτές έχουν πολύπλευρες διαστάσεις, καθώς εμείς ορίζουμε το περιεχόμενό τους, παραδείγματος χάρη γλωσσικά και γραμματικά φαινόμενα, ανάλογα με τις γλωσσικές τάξεις που θα έχουμε ως διδάσκοντες και διδάσκουσες της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, και την ηλικία για το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών μας. Παράλληλα, συμβάλλουν και στην ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων των μαθητών, συλλογή και οργάνωση, καθώς και επεξεργασία πληροφοριών, διεύρυνση της κριτικής σκέψης και επίλυση προβλημάτων που επιβάλλει και την ταχύτητα της σκέψης. Σαφώς καθοριστικό ρόλο παίζει και στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών μας, δημιουργώντας έναν ευγενή, αν θέλετε, ανταγωνισμό με αποτέλεσμα την αύξηση του μαθησιακού κινήτρου. Πάνω απ' όλα όμως, αποτελεί ένα όπλο στη φαρέτρα μας ως μελλοντική εκπαιδευτική, διότι με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων ενισχύουμε τη διδασκαλία μας και οι μαθητές κατανοούν, αφομοιώνουν και κάνουν θύμα τους σε βάθος τη διδακταία ύλη. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η ομάδα μας, η οποία αποτελείται από 5 φοιτητές και φοιτήτρια του τμήματός μας, θα παρουσιάσουμε ψηφιακά υλικά που δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και γλωσσοτεχνολογία και καλές πρακτικές για την διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών. Οι τρεις πρώτες παρουσιάσεις αφορούν ψηφιακές αφηγήσεις, ενώ οι δύο επόμενες είναι παιχνίδια απόδρασης. Ξεκινάμε λοιπόν με την τελευταία μου ψηφιακή αφήγηση, η οποία δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα YouTube με τίτλο «Les impacts négatifs distingués sur les vacances», μέσω του Animaker, ενός λογισμικού δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων. Φύγω λοιπόν ένα επίκαιρο θέμα που άπτεται των ενδιαφερόντων των μαθητών και των μαθητριών, την επιρροή των social media και των influencer, αν όχι στην καθημερινότητά μας, σίγουρα στα μέρη στα οποία επιλέγουμε να επισκεφτούμε. Καθώς επίσης και στις επιπτώσεις που έχει χωρίς λόγο, χωρίς όριο μάλλον, επισκεψιμότητα στα μέρη που προβάλλονται. Πρόκειται για ένα διδακτικό υλικό κατάλληλο για τη διδασκαλία Β2, σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, τόσο για την κατανόηση πολυμεσικού υλικού, όσο και ως αφόρμηση για την παραγωγή προφορικού λόγου. Μπορούμε τώρα να δούμε το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Βουσκάκη που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα. Εγώ με τη σειρά μου θα παρουσιάσω μία ψηφιακή αφήγηση που συνδυάζει ένα γνωστό σε όλους μας εργαλείο, το Google Maps, και παράλληλα διδάσκει την Imperative, την προστακτική, για τη δημιουργία αυτής της ψηφιακής αφήγησης. Δημιούργησα το εργαλείο το Powtoon, που είναι ένα λογισμικό δημιουργίας βίντεο με κινούμενες εικόνες. Το βίντεο αυτό προορίζεται για επίπεδο α2, σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, και έχει σχεδιαστεί κυρίως για παιδιά, και στοχεύει στην κατανόηση γραπτού λόγου, καθώς επίσης είναι και ως αφόρμηση για δραστηριότητες προφορικού λόγου. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Όπως και της Ειρήνης, και εμένα το βίντεο μου έχει ως θέμα τον Imperative. Εγώ το δικό μου βίντεο το έχω κάνει λίγο πιο πολύ για πολύ μικρά παιδάκια. Αν ρωτήσετε και την κυρία Βοσκάκη, γενικά στο μάθημα είχα πιο πολύ έμπνευση για μικρά παιδάκια παρά για ενήλικες και εφήβους. Και έχοντας στο μυαλό το πόσο δεν μου άρεσε καθόλου να μαθαίνω τη γραμματική όταν ξεκινούσα τα γαλλικά, γεννήθηκε ένας χαρακτήρας, ο βασιλιάς Imperatif, ο οποίος είναι ένας πολύ κακός βασιλιάς, ο οποίος διατάζει. Και κάπως έτσι ήθελα μέσω αυτού του βίντεο να βοηθήσω τα παιδάκια με αυτή τη μικρή ιστοριούλα ενός κακού βασιλιά να μπουν στο νόημα ουσιαστικά το τι είναι η προστακτική. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε το βίντεο.
selected using Powtoon. Alors, bonjour de ma part aussi. J'espère que vous m'entendez. Moi, je suis le cours technologie des langues et bonnes pratiques pour l'enseignement des langues le semestre dernier. Et ce jeu que j'ai créé peut être suivi pendant une séance comme support à la vidéo de ma collègue Aspatiel Macol. J'adresserai chez eux à un public de 8 à 10 ans, des niveaux AD+. J'ai créé donc une salle d'évasion en grec Pernilia Podresis pour aider les apprenants de s'approprier de ce phénomène grammatical de l'impératif. Et bon, voilà, on peut commencer. Normalement, il y a aussi. Τον ήχο θα τον κλείσω τώρα. Έχει και ήχο, αλλά δεν θα ακούμε μετά την Κατερίνα που θα μας εξηγεί το παιχνίδι. Oui, encore on peut commencer sur les boutons. Parfait, il y a une introduction et grosso modo, il y a le mention impératif qui est caché dans son sato parce qu'il a peur du monde et le monde a peur de lui. Et on peut et on doit échapper ensemble. Voilà. Oui, on peut passer. Oui. On a trois choix. On peut monter les escaliers pour explorer la maison. Bon, il y a notre héros qui cherche Monsieur Fantôme. Donc, Fantôme, viens, je ne veux pas te faire mal. L'apprenant est censé de répondre aux questions. Je veux justement montrer aux autres la vérité. Allons. Voilà. Ah, ne te cache pas. Je te dis la vérité. Je veux t'aider. Ah, bon, maintenant, on essaie de trouver la clé pour continuer. C'est très interactif entre l'ordinateur et l'apprenant. Et maintenant qu'on a trouvé la clé, on peut ouvrir la porte et passer et avancer. Quelques autres questions. Où es-tu, mon si impératif? On cherche toujours mon si impératif. Arrête de te cacher. Voilà. Vas-y, on doit montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de toi. Λάθος, λίγο να δούμε τι κάνεις στο λάθος. Ah oui. Bon, il y a une mauvaise réponse. Et je pense que je mis à. Oui. On peut essayer trois fois et après on commence au début. Alors, le monde n'est pas méchant. Pouvons essayer. Et voilà, on a trouvé un message caché. On doit retenir les notes et le jouer au piano. On peut voir. À gauche. Voilà, c'est la quatrième. Et comme ça, on a trouvé une loupe qu'on va utiliser après. Et on peut avancer, et oui, aux escaliers. Et on cherche maintenant avec la loupe un code secret dans la chambre. Et voilà. On peut maintenant l'insérer dans la machine à écrire. Comme ça. Et maintenant, on peut voir mon si impératif. Et c'est la première fois qu'il parle. Ah, tu as raison, ami, je ne dois pas avoir peur du monde. Je veux leur montrer que je suis justement un phénomène grammatical simple. Ils ne doivent pas avoir peur de moi. Agissons vite, la maison va tomber en ruine. Et voilà la valise des mentions impératifs. Et c'est fini le jeu. Félicitations. Je tiens à remercier Madame Moskaki et aussi mes collègues qui ont
à faire ce travail ensemble et les idées qui sont partagées. C'est un cours extrêmement important et intéressant. Même pour ceux qui ne veulent pas s'occuper de la didactique après, c'est extrêmement intéressant. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Χρήστος Μερμήγκης και είμαι τριταετής φοιτητής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο προηγούμενο εξάμεινο είχα την ευκαιρία στο μάθημα, παρακολουθώντας το μάθημα Γλωσσολογία και Καλές Πρακτικές στη Διδασκαλία των Γλωσσών, να γνωρίσω διάφορες πλατφόρμες, ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν στόχο να υποστηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών και να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν την διδακτέα ύλη με πιο διασκεδαστικό τρόπο. Η δραστηριότητα αυτή είναι ένα παιχνίδι σε στυλ escape room που δημιουργήθηκε μέσω της πλατφόρμας Zenioli. Στοχεύει να διδάξει σε εφήβους μαθητές επίπεδου Α2 την προστακτική έγκληση, εμπνεωμένο από το παιδικό παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας. Ξεκινάμε με την εισαγωγή, όπου σε αυτή τη κάρτα και στην επόμενη δείχνει το διάλογο της Κοκκινοσκουφίτσας με τη μαμά, με τη μητέρα της, όπου μαθαίνει για την κατάσταση της υγείας της γιαγιάς της και αποφασίζει να την επισκεφτεί. Στο δρόμο συναντά ένα τροχονόμο. Εδώ είναι η πρώτη δραστηριότητα. Ναι. Στο δρόμο συναντά ένα τροχονόμο και του ζητάει να τη βοηθήσει να βρει το δρόμο για το δάσος. Ακολουθεί το παιχνίδι που πρέπει να βάλει στη σειρά το διάλογο που ακολουθεί. Για παράδειγμα, ο πρώτος σκέλος είναι «Bonjour, aidez-moi, policière, s'il vous plaît», νομίζω. Όχι. Αυτό είναι. Αυτό. Ναι, αυτό είναι. Μετά είναι το «Bonjour, aidez-moi, policière». Το «Pourquoi tu veux aller dans la forêt» είναι το τρίτο. Το τέταρτο είναι αυτό εκεί, ναι. Και το τελευταίο είναι αυτό εδώ. Έτσι ο τροχονόμος την βοηθάει να φτάσει στην είσοδο του δάσους και πριν μπει μέσα στο δάσος βλέπει μια πινακίδα που ενημερώνει τους περαστικούς για τους κανόνες συμπεριφοράς όσο θα βρίσκονται στο δάσος. Ne fume pas. Ne coupe pas les fleurs. Marchez toujours dans les semaines. Jetez vos ordures dans les poubelles. Ne marchez pas dans l'herbe. N'approchez pas les animaux sauvages. Ne gravez pas les arbres. Είχαμε βάλει ένα λάθος. Να το κάνουμε και αυτό. Να το κοκκινήσει. Yeah. Σε αυτό το σημείο συναντάει ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ της Κοκκινοσκουφίτσας και ενός περίεργου άνδρα που στην ουσία είναι ο Λύκος, μεταφιασμένος, και μετά πάμε στη δεύτερη δραστηριότητα. Ναι. Εδώ πέρα ο Λύκος έχοντας πληροφορηθεί από την Κοκκινοσκουφίτσα για το που πηγαίνει, ακολουθεί το γνωστό παραμύθι
Η κοκκινοσκουφίτσα αργότερα φτάνει στο σπίτι της γιαγιάς της και εδώ ακολουθεί ένας μικρός διάλογος μεταξύ της γιαγιάς και της κοκκινοσκουφίτσας. Ferme la porte, s'il te plaît, remplis un verre d'eau, viens de ma chambre, place tes affaires et viens ici. Και εδώ πέρα είναι το παραμύθι όπως το ξέρουμε. Ακολουθεί ο διάλογος. Και κυρίως αυτό το παιχνίδι καλλιεργεί τη κατανόηση γραπτού λόγου των μαθητών. Έχουν ολοκληρωθεί οι παρουσιάσεις της ομάδας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον η παρουσιάση σας. Συνεχίζουμε τώρα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μενούτη, αν είναι εδώ μαζί μας, που έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη για το πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω στα γαλλικά γιατί μία από τις φοιτήτριες που παρουσιάζει είναι Erasmus. Je suis très heureuse d'assister à cette deuxième journée de présentation des travaux des étudiants. Je tiens à féliciter le comité d'organisation qui a organisé cette rencontre de manière impeccable. Les coordinatrices, Madame Vijo et Madame Blanco, mes collègues, qui ont encadré les travaux des étudiants avec tendresse et scientificité, et les étudiants qui ont participé à cette rencontre en surmontant leur stress. Dans le cadre du module linguistique appliqué enseignement de langue, qui est dispensé aux étudiants du cinquième semestre par Madame Vijo et moi-même, les étudiants ont le choix d'effectuer certaines activités dans le cadre d'un contrôle continu, qui leur offre une bonification pour l'évaluation finale. Durant le semestre d'hiver 2023, la deuxième activité du contrôle continu consistait en la création d'une vidéo intitulée « Les notions en didactique du français langue étrangère et moi ». Dans cette vidéo, les étudiants étaient censés parler de leur rapport avec le discours disciplinaire et des stratégies mises en œuvre en vue de s'approprier les notions de ce discours scientifique. Toutes les activités étaient fort intéressantes et originales. J'aurais pu en proposer plusieurs pour cette rencontre, pour cette journée. Aujourd'hui, Alexandra Lutrivo et Natalia Parutska vont vous présenter l'activité que j'ai choisie car elle représente le point de vue de leurs camarades. Je les félicite ainsi que tous les étudiants tous les étudiants pour leur sincérité, leur application, leur persévérance, malgré les difficultés rencontrées. Donner la parole aux étudiants, c'est conjuguer la sienne au futur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ωραία, τώρα περνάμε στην εργασία. Είναι της κυρίας Αλεξάνδρα Λουτρίδου και Madame Natalia Peruca. Bonjour, je m'appelle Natalia Parutska, je suis étudiante en Erasmus. Bonjour, je m'appelle Alexandra Lutrido. Moi, je suis étudiante en troisième année d'études. Notre présentation est basée sur une activité de contrôle continu que nous avons effectuée dans le cadre du cours linguistique appliqué à l'enseignement de langue. Il s'agissait d'un devoir facultatif qui consistait à enregistrer un cours vidéo dans laquelle nous devions parler de notre rencontre avec des notions issues de la didactique de langue étrangère. Plus précisément, nous avons parlé des difficultés pour les appréhender, de nos stratégies d'apprentissage, finalement des émotions que nous avons ressenties lors de l'effort pour se les approprier.
Le module linguistique appliqué à l'enseignement de langue s'adresse aux étudiants du 5e semestre. Dans le cadre du cours, nous avons parlé des principales méthodologies et méthodes d'enseignement. Nous avons appris à les reconnaître. La compréhension et l'apprentissage des notions issues de la directive du français, ainsi que la réflexion sur l'efficacité de la remise en place dans une classe de français langue étrangère, peuvent s'avérer une tâche difficile. Très souvent, ces processus nous font ressentir du stress car on ne sait pas si nous amèneront à réussir à l'épreuve finale. Dans le cadre du module, il y a une grande quantité de notions, ce qui pose déjà de nombreuses difficultés. Il faut apprendre une terminologie précise. Plusieurs termes sont difficiles à mémoriser du fait de leur complexité, comme par exemple la chrestomatie, la grammaire déductive explicite ou bien la linguistique distributionnelle. Il faut également comprendre la définition de ce terme dans une langue étrangère, ce n'est pas facile non plus. La compréhension de la définition doit finalement s'effectuer dans le cadre d'une méthodologie de l'enseignement de langue étrangère, ce qui peut s'avérer problématique. Il y en a beaucoup aussi la différence entre les méthodologies ne sont pas toujours transparentes. Pour ma part, j'ai du mal à mémoriser un grand nombre de mots nouveaux, à comprendre leur définition. Que faire alors pour mieux s'approprier de la terminologie issue de la directive du français langue étrangère? Pour faciliter l'apprentissage de notions issues de la directive, nous avons constaté qu'on s'est mis à chercher des stratégies qui pourraient nous aider dans notre tâche. Pour nous, au premier abord, la didactique de langue étrangère coïncidait à une manière d'apprendre ou mieux de s'approprier des notions. Il nous fallait s'approprier les notions ou les faire siennes. Donc, quelles étaient précisément ces stratégies? Pour ma part, la stratégie qui m'a aidé le plus était de renvoyer à mes propres souvenirs, c'est-à-dire me rappeler dans quelle autre situation j'avais déjà rencontré ces notions auparavant. J'avais déjà rencontré certains d'elles à l'école et à l'université. Il s'agit de notions telles que, par exemple, la méthode naturelle, l'acquisition de la langue maternelle. Je les avais rencontrées dans un cours intitulé « La stratégie d'apprentissage de langue étrangère » que j'ai suivi lors de ma première année d'études en Pologne. Un autre exemple, ce sont des notions que j'avais rencontrées dans d'autres domaines, comme par exemple la traductologie, des notions telles que la langue source, la langue cible. Je les avais rencontrées en lisant le livre sur la traduction lorsque j'ai rédigé mon mémoire de licence. Ce que je veux dire alors, c'est qu'il est plus facile de comprendre et de mémoriser des notions issues de la didactique une fois qu'on les transfère dans d'autres contextes qui nous sont plus familières. En outre, ma connaissance de la langue polonaise m'a beaucoup aidé parce que beaucoup de notions françaises sont similaires en polonais. Un exemple est le mot méthodologie qui en polonais est méthodologia. Un autre exemple est le mot interférence, en polonais c'est interferencia. La connaissance d'une autre langue étrangère peut s'avérer utile pour l'apprentissage de nouvelles notions. C'est une stratégie d'intercompréhension. Cette stratégie repose, je cite, sur des tendances spontanées qui font que lorsque deux langues sont proches, on cherche naturellement les ressemblances pour essayer de se débrouiller. Fin de la citation. On utilise tout ce qu'on connaît déjà pour essayer de comprendre quelque chose de nouveau. J'aimerais ajouter qu'il est certainement bénéfique d'assister au cours si cela est possible, ainsi que de poser des questions si l'on ne comprend pas quelque chose. Et moi, j'ai mémorisé et compris beaucoup de notions grâce à ma participation fréquente au cours. Personnellement, dans le cadre du module, j'ai développé plusieurs stratégies d'apprentissage. Tout d'abord, j'ai participé aux activités que notre enseignant nous a enseignées. Elles consistaient à la création d'une vidéo dans laquelle nous nous sommes référés à notre rencontre avec les notions issues de la didactique des langues.
et la création d'une deuxième vidéo en collaboration avec un autre étudiant. Dans cette vidéo, il fallait identifier dans l'extrait d'un manuel de français langue étrangère les méthodes et méthodologies d'enseignement des langues mobilisées par son concepteur. Cela dit, il fallait appliquer les connaissances théoriques, ce qui m'a aidé à mieux les comprendre. Ensuite, j'ai assisté au cours et j'ai discuté avec mes camarades de nos questions. Il s'avère que le dialogue et le partage des connaissances, mais aussi des doutes et des questions favorisent l'appropriation. J'ai également dû étudier la théorie plusieurs fois pour la comprendre. Moi aussi, j'ai recours à l'intercompréhension, comme ma camarade Natalia. Mais pour moi, le mot chrestomatique a posé problème à Natalia qui est polonophone. Était un mot facile à comprendre car il vient du grec Christomathia. Ici, j'ai compris que plus on partage ses connaissances et ses questions avec les autres et avec des camarades qui ont une autre langue et une autre culture que la sienne, plus on a la possibilité d'y réfléchir et de les analyser. Dans l'appropriation de la connaissance, l'autre, tout à fait différent, est une aide précieuse. Ainsi, le cours de didactique des langues nous a amené à réfléchir sur nos rapports avec l'altérité et de voir que l'altérité est un rapport et renvoie à un partage. Je dois avouer que toutes les difficultés que j'ai rencontrées m'ont fait prouver de l'anxiété. Heureusement, elle a disparu le jour de l'épreuve écrite. J'ai bien révisé la théorie, j'ai participé aux activités proposées et j'ai beaucoup discuté des questions que je m'étais posées avec les camarades et avec la professeure elle-même. Ce cours est important parce qu'il nous introduit dans le monde de l'enseignement des langues et dans l'histoire des méthodologies de l'enseignement des langues. Finalement, tous les deux, nous avons utilisé le répertoire alphabétique. Il s'agissait d'écrire des notions issues de la didactique avec leur définition. On trouvait leur définition soit dans l'ouvrage de Madame Kalabetsu, qui était notre ouvrage de référence, soit dans le dictionnaire de didactique du français, sous la direction de Jean-Pierre Cuc, soit dans d'autres ouvrages proposés dans la bibliographie indicative pour le module. Il s'agissait d'une pratique qui nous a initiés au monde de la recherche et qui nous a aidés à nous familiariser avec le langage académique disciplinaire. Pour conclure, ma camarade et moi, nous voudrions dire que dans le cadre de ces modules, nous avons constaté qu'à côté des notions qu'il faut comprendre et apprendre, en développant des stratégies d'apprentissage, il faut développer la compétence d'apprendre à apprendre et des stratégies métacognitives. Selon le dictionnaire de didactique du français, les notions d'apprendre à apprendre, je cite, c'est s'engager dans un apprentissage dont l'objectif est d'acquérir le savoir et le savoir-faire constitutif de la capacité d'apprendre, c'est-à-dire de la capacité de préparer et de prendre les décisions concernant la définition, le contenu, l'évaluation et la gestion d'un programme d'apprentissage. Fin de la citation. Selon le même dictionnaire, les stratégies métacognitives correspondent à une réflexion sur le processus d'apprentissage. Autrement dit, il s'agit d'apprendre à devenir autonome dans l'apprentissage, de développer des stratégies à même d'améliorer le processus d'apprentissage et des formes d'auto-évaluation. C'est une pratique qui pourrait nous aider à mieux comprendre les notions. Il est important que nous, en tant que futurs enseignants, nous éprouvions ce besoin d'apprendre à apprendre et d'essayer de développer des stratégies qui pourraient nous aider à comprendre un lexique doublement étranger. Car dans une langue étrangère et issue d'une discipline, la didactique des langues étrangères essaie pour pouvoir comprendre et aider nos futurs apprenants qui auront un lexique à apprendre dans une autre langue que la leur. Finalement, il est important que nous nous efforcions, nous les étudiants, de développer cette compétence dans tous les modules dispensés à l'université, car la formation universitaire se base sur un langage académique complexe qu'il faut comprendre et acquérir. Autrement dit, nous pensons qu'une des compétences qu'on développe en tant qu'étudiant
C'est de construire des ponts entre la terminologie scientifique, académique, inaccessible au premier abord, et son acquisition efficace. À nous de relever les défis. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη κυρία Σοφία Κατσιλέρη να μας παρουσιάσει την εργασία της. Merci, un instant. Βλέπετε? Όχι. Ναι, η Σοφία, σε βλέπω. Όχι, το share. Τώρα βλέπετε? Ναι. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sophie Katzler, vous connaissez déjà mon nom. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé dans le cadre du cours de sémantique contrastive grec moderne et français avec Madame Vlahou. C'est un cours de quatrième année. Dans ce cours, on a décrit, on a travaillé sur les déterminants. On a comparé les rôles dans la langue française et dans la langue grecque. Moi, j'ai choisi de comparer les adjectifs énumérés et l'adjectif polyarithmos à la langue grecque. On va examiner si ces deux adjectifs ont une relation sémantique devant eux. Mais pour ce faire, on se base sur des vraies données. On a analysé des exemples parus par les dictionnaires et par les sites électroniques Sketch Engine qui nous offrent une variété de traductions. On peut commencer avec l'adjectif polyarithmos. Selon le grand linguiste Babignotis, polyarithmos signifie celui qui compte dans un grand nombre. Il ne précise pas le nombre. Au niveau étymologique et morphologique, il s'agit d'un mot composé avec des composants, les noms arithmos et l'adjectif polis. Son emploi, il peut être employé soit au singulier, soit au pluriel. Quand il est employé au singulier, il détermine un groupe. Qui se constitue d'un grand nombre de personnes et d'objets. On a comme exemple polyarithmi taxi. Et quand il est employé au pluriel, il détermine seulement le grand nombre de quelque chose. Polyarithmi phytites, για παράδειγμα. On peut trouver comme synonyme les adjectifs apyrarithmos, anarithmitos, amétritos. Et par cela, on peut arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un nombre qui ne peut pas être chiffré. Donc, on parle d'un nombre qui est extrêmement grand. Comme antonyme, on trouve les adjectifs oligarithmos et varithmos. Mais ici, est provoqué une confusion linguistique, c'est l'antonyme et varithmos. On peut voir un exemple qui montre la différence. Είναι αξιοθαύμαστο το πώς μια τόσο ευάριθμη ομάδα μελετητών προχώρησε σε πολυάριθμες εκδόσεις τέτοιες ποιότητες. Souvent, l'adjectif ευάριθμος est employé pour décrire une entité constituée par un grand nombre. Mais il signifie, il est employé pour décrire le nombre qui est facilement chiffré. Et la source de cette confusion provient par le préfixe F qui signifie à la langue grecque le bien, le beau, mais il ne faut pas empêcher de penser que le préfixe F montre aussi quelque chose qui est facile. Donc, l'adjectif varithmos voulait décrire un ensemble qui est constitué par un nombre qui peut être facilement chiffré. Donc, il s'agit d'une entité oligarithmos. On peut parler ici d'une gradation. Il s'agit des antonymes gradables. Et cette gradation provient par le fait qu'on peut faire une comparaison entre les nombres de chaque adjectif.
On peut dire que l'adjectif varthmos se trouve à la moyenne. On a d'un côté l'adjectif polyarthmos et d'autre côté l'adjectif oligarthmos. Et donc à la moyenne, on a l'adjectif varthmos. On peut passer à l'adjectif nombreux. Nombreux signifie, selon les dictionnaires Le Robert, celui qui est formé d'un grand nombre d'éléments, celui qui se trouve un grand nombre seulement. Selon les dictionnaires orthodidactes, signifie qualificateur de quelque chose qui existe en grand nombre. On a comme synonyme dans ce cas-là les adjectifs abondants, innombrables. Et on a aussi des synonymes comme important, fort, considérable, encore une fois. Il peut être aussi qualificateur pour souligner la répétition d'un événement. Et comme synonyme, on trouve fréquent, multiple, et comme antonyme, unique, exceptionnel. Par ces antonymes et ces synonymes, on peut arriver à la conclusion que l'adjectif nombré a un sens de l'importance. C'est-à-dire que le nombre décrit dans l'adjectif nombré est important afin que quelque chose puisse avoir lieu. Dans le cas de l'adjectif polyarthmos, ça n'est pas, on ne parle pas d'un sens de l'importance. Il peut être employé soit au singulier, soit au pluriel. Quand il est employé au singulier, il détermine encore une fois un groupe, une entité d'un sens collectif, une famille nombreuse. Quand il est employé au pluriel, il désigne seulement les grands nombres, comme à la langue grecque. On peut passer à la comparaison. On a plusieurs similitudes. Tout d'abord, il s'agit des deux adjectifs qui peuvent être employés soit au singulier, soit au pluriel, tous les deux, soit à tous les genres. Et quand ils sont employés au singulier, ils déterminent un groupe. Quand ils sont employés au pluriel, ils déterminent des entités qui sont un grand nombre seulement. Leur sens, le nombre n'est pas précisé, n'est jamais précisé. Mais on trouve beaucoup de différences aussi. On trouve des différents synonymes et des différents antonymes. Par ces synonymes, on peut dire que, et ces antonymes, on peut dire qu'on arrive à la conclusion que dans le cas de l'adjectif nombré, on parle d'une importance, le nombre est important afin que quelque chose puisse avoir lieu. Tandis que dans le cas de l'adjectif polyarthmos, le sens de l'importance n'existe pas. Le nombre n'est pas important afin que quelque chose puisse avoir lieu. Dans la langue grecque, on voit une confusion entre les antonymes comme evarthmos, on a expliqué tout ça, et on peut trouver comme synonyme l'adjectif amétritos, tandis qu'à la langue française, le synonyme innombrable n'est pas le meilleur choix qu'on peut faire. On va parler un peu plus tard. Toute cette recherche était pour moi un jeu de réflexion. J'ai appris beaucoup de choses, de nouveaux données pour notre langue maternelle, la grecque, mais aussi pour la langue française. On a décidé donc avec Madame Vlahou d'élargir toute cette recherche. On a décidé d'ajouter dans cette recherche le cas de l'adjectif innombrable. On va comparer à l'avenir l'adjectif innombrable avec son synonyme nombreux. Pour conclure toute cette réflexion, on peut dire que ces adjectifs sont des mots équivalents dans les différentes langues. Mais c'est un peu absolu de dire qu'ils sont des synonymes. Cela dépend toujours par le contexte. Ils décrivent un sens similaire, mais le contexte détermine leur emploi. Merci beaucoup de votre attention. Je suis là s'il y a des questions.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σοφία. Πολύ ενδιαφέρουσα ορασία. Θα περάσουμε σε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα λόγω απουσίας μιας φοιτήτριας, οπότε θα τα πούμε σε 10 λεπτάκια. Στη 1 και 10. Στη 1 και 10. Ας συνεχίσουμε. Κυρία Κατερίνα Πολατίδη. Μάλιστα. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται κανονικά η παρουσίασή μου. Έχει ανοίξει. Ναι. Τέλεια. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι ως προσκεκλημένη στη σημερινή ημερίδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Είμαι η Κατερίνα Πολατίδη. Θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτάκι να εξηγήσω στα γαλλικά για τους γαλλόφωνους γιατί η εργασία μου θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour les francophones, je m'appelle Catherine Pollatidi. Je dois dire que mon exposé sera présenté en grec, car l'objectif est d'une part d'analyser les différents emplois d'un verbe et de l'équivalence en grec des emplois détectés, et d'autre part d'expliquer comment créer de l'intuition dans la langue étrangère. J'espère que vous allez comprendre alors l'essentiel de ma présentation. Merci beaucoup. Περνάω ξανά από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα. Ονομάζομαι λοιπόν Κατερίνα Πολατίδη. Ασχολούμαι με τη διδακτική της γαλλικής γλώσσας πλέον ως πτυχιούχος στον ιδιωτικό τομέα και εξειδικεύομαι στην ειδική αγωγή και την εκπαίδευση ενηλίκων. Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά σήμερα να σας παρουσιάσω μία από τις εργασίες που έκανα στο μάθημα σύνταξη ρημάτων της γαλλικής της κυρίας Μουστάκη, η οποία έχει ως βασικό θέμα της τις διαφορετικές χρήσεις ενός ρήματος μέσα σε μια πρόταση, αλλά και πώς να αποκτήσουμε διέστηση στο να καταλαβαίνουμε πιο άμεσα τι σημαίνει ένα ρήμα. Πώς ξεκίνησε η όλη εργασία? Η αφετηρία μας ήταν το μυθιστόρημα «Colo en Auvergne» από τη Σιόν Κλέ, που έχει συνταχθεί έτσι ώστε να μπορεί να διδαχθεί στα γαλλικά σε μια τάξη που διδάσκεται τη γαλλική ως ξένη γλώσσα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο, έχει πολλά πολιτισμικά στοιχεία που μας δίνουν και αφορμή στην τάξη για συζήτηση και για επιπλέον έρευνες πέραν του γλωσσικού επίπεδου. Όπως μπορούμε να δούμε και στο εξώφυλλο, πάντα φαίνεται ποιο επίπεδο αναλύεται, σε τι επίπεδο φυσικά έχουμε το όλο έργο, οπότε αντίστοιχα ο μαθητευόμενος επιλέγει σύμφωνα με το επίπεδό του είτε ο μαθητευόμενος είτε ο καθηγητής το έργο που θα διδαχθούν. Και βάσει αυτού λοιπόν και εμείς διδαχθήκαμε στη σύνταξη ρημάτων γαλλικής το πώς να επιλέγουμε μέσα από ένα τέτοιο μυθιστόρημα συγκεκριμένα ρήματα και να βλέπουμε τις διαφορετικές χρήσεις του σε μια πρόταση. Το βιβλίο λοιπόν που επιλέξαμε είναι αστυνομικό και αφορά δύο αγόρια που πήγαν σε μια κατασκήνωση στην απομονωμένη περιοχή της Οβέρνια. Έχουμε αρκετές περιγραφές και πολιτισμικά στοιχεία που ήταν επίσης αφορμή για συζήτηση μέσα στην τάξη. Το βιβλίο λοιπόν παρέχει στον αναγνώστη την όλη λογική του να ψάξω μέσα από διάφορα λεξικά τι σημαίνει το κάθε ρήμα ή κάθε λέξη και πώς αλλιώς μπορεί να αποδοθεί στη μητρική μας γλώσσα, όποια και αν είναι αυτή.
Παίρναμε λοιπόν διάφορες προτάσεις, 4-5 ένα κεφάλαιο συνήθως, και απομονώναμε από αυτές ρήματα όπως ήταν το parler, sortir, passer, prendre, faire και άλλα πολλά. Ψάχνοντας λοιπόν μέσα σε λεξικά όπως είναι το word reference, το ladl, το glosb, μπορέσαμε το CNRTL που είναι γαλλογαλλικό, οπότε βλέπαμε αποδόσεις αντίστοιχα στην γαλλική γλώσσα. Παίρναμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις και μέσα από παραδείγματα βρίσκαμε τις διαφορετικές έννοιες που μπορούμε να εντοπίσουμε στην αντίστοιχη μητρική μας γλώσσα. Να σημειώσουμε κιόλας ότι το Word Reference είχε πάρα πολύ ωραίες έτσι, επεξηγήσεις, γιατί δίνει και παραδείγματα. Χρησιμοποιούσαμε γαλλικά προς αγγλικά, εννοείται τα γαλλικά μας ενδιέφεραν, αλλά βλέπαμε και αντίστοιχα σε μια άλλη γλώσσα πώς μπορούμε να το δούμε αυτό το ρήμα μέσα σε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν να μπορέσουμε, όπως είπαμε, να έχουμε μια διαίσθηση. Καθώς, όπως λέμε και στη γλωσσολογία, μαθαίνουμε ότι ο φυσικός ομιλητής στην ουσία απομνημονεύει τη σημασία μιας λέξης συνειδητά μέσα από απλές προτάσεις. Όπως λέμε, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Έτσι λοιπόν και εμείς που πάμε να μάθουμε μια γλώσσα ως ξένη γλώσσα, μπορούμε να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο, με απλές προτάσεις από πολύ μικρά επίπεδα κιόλας, να καταλάβουμε με ποια έννοια χρησιμοποιείται το κάθε ρήμα σε μία πρόταση. Τέλος, ο πιο βασικός στόχος που θα δούμε και στη συνέχεια με το ρήμα που έχουμε επιλέξει εγώ και η κυρία Μουστάκη, ήταν να διαχωρίσουμε τις μεταφορικές από τις κυριολεκτικές έννοιες ενός ρήματος. Θα δούμε δηλαδή σε λίγο με παραδείγματα πόσο διαφορετικά μπορεί να μεταφραστεί το ίδιο ρήμα μεταφορικά και κυριολεκτικά. Επιλέξαμε λοιπόν με την κυρία Μουστάκη το ρήμα voir, που πιστά σημαίνει βλέπω. Αυτό ήταν με αφορμή μια πρόταση συγκεκριμένη που ακόμα τη θυμάμαι μέσα στο βιβλίο, που έλεγε Je vois partout des vaches. Βλέπω παντού αγελάδες. Προφανώς επειδή μιλάμε για μια επαρχιακή περιοχή, εκεί χρησιμοποιούνταν κυριολεκτικά ότι όντως έβλεπα αγελάδες, άρα να που μέσα από τα πολιτισμικά και τα βασικά στοιχεία που περιγράφονται σε ένα βιβλίο, μπορείς να καταλάβεις κατευθείαν αν είναι κυριολεξία ή μεταφορά. Πάμε να δούμε λοιπόν τα παραδείγματα. Στο vieillard ne voit plus. Απλή πρόταση, εδώ είναι κυριολεκτική η έννοια του voir και μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτός ηλικιωμένος δεν βλέπει πλέον, έτσι, δεν βλέπει πια. Ένα άλλο παράδειγμα όμως που έχει μεταφορική έννοια είναι το εξής. J'ai du mal à voir clair dans tout ça. Ας σκεφτούμε λιγάκι εδώ, παρακαλώ. Το mal à voir, clair, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως «δεν βλέπω καθαρά», δεν βγάζει ακριβώς νόημα. Εδώ λοιπόν το voir clair χρησιμοποιείται μεταφορικά και σημαίνει comprendre, να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τίποτα από όλα αυτά ή μέσα σε όλα αυτά. Άρα λοιπόν βλέπουμε κατευθείαν πως το ίδιο ρήμα μπορεί να αλλάξει τελείως σημασία. Ένα τρίτο παράδειγμα με κυριολεκτική πάλι έννοια. Je vu cela de mes propres yeux. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ωραία. Passé composé του voir, πάλι έχουμε κυριολεξία εδώ. Je ne vois aucun obstacle à leur entreprise. Εδώ, προσοχή. Δεν θα πούμε δεν βλέπω κανένα εμπόδιο στην επιχείρησή τους. Θέλουμε να πούμε ότι στην ουσία δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω, να προβλέψω κάποιο εμπόδιο στην επιχείρησή τους. Άρα προσέχουμε πάλι ότι έχουμε μια πιο μεταφορική έννοια και εδώ. Je vois déjà mon fils bachelier. Δεν θα πω ότι βλέπω ήδη το γιο μου με απολυτήριο λυκείου. Εδώ έχει την έννοια του imagine. Άρα φαντάζομαι. Φαντάζομαι ήδη το γιο μου με απολυτήριο λυκείου. Για άλλη μια φορά χρησιμοποιούμε μια μεταφορά που και στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα είναι μεταφορά. Και δεν μεταφράζεται ως βλέπω με την κυριολεκτική έννοια. Κάποια τελευταία παραδείγματα, δεν θα σας κουράσω πολύ. Je vois que tout le monde rit. Εδώ πάλι κυριολεκτικά θα πούμε ότι βλέπω ότι όλοι γελούν. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και με την έννοια του observer, ότι παρατηρώ. Έχει ένα μεγαλύτερο βάθος, δηλαδή, όχι ότι απλά γελούν. Μπορεί να έχω κάνει κάτι και σύμφωνα με αυτό να αντιδρούν. Άρα πάλι έχει ένα βαθύτερο νόημα σε αυτό. Elle se voit dans une glace. Εδώ έχουμε verbe pronominal. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς να μια αντίστοιχη λέξη, μόλις προσθεθεί το ρήμα αλλάζει και αμέσως από ενεργητική φωνή γίνεται μέσης. Elle se voit, λοιπόν, σημαίνει ότι αυτή κοιτάζει τον εαυτό της, έτσι, στον καθρέφτη. Jeanne se voyait mariée, heureuse. Άλλη μία μεταφορική έννοια εδώ και στις δύο γλώσσες μεταφορά,
που απευθύνεται σε τι, στο κομμάτι της αφορά την imagination, δηλαδή φαντάζεται τον εαυτό της, παντρεμένη, χαρούμενη, βλέπει μακροπρόθεσμα. Je me vois contrainte de tout abandonner. Αυτό είναι το αγαπημένο μου και θέλω λίγο να εξηγήσω τι συμβαίνει εδώ. Μιλάμε για niveau soutenu. Εδώ λοιπόν δεν είναι ένα μη σημαδεμένο, ένα στάνταρ σαν όρος, αλλά είναι ένα λόγιο. Δηλαδή, εδώ ερχόμαστε στην τάξη για παράδειγμα να περιγράψουμε τι, ότι δεν γίνεται πάντα να μεταφράζουμε με μία λέξη, μια λέξη που βρίσκουμε στη γαλλική γλώσσα. Δηλαδή εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν με βλέπω, όχι. Αφορά ένα λόγιο, άρα θα το μεταφράσουμε ως βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να εγκαταλείψω τα πάντα. Εδώ έρχεται λοιπόν η γλωσσολογία και η μετάφραση να κάνουν αυτό το πάντρεμα που λέμε, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται πάντα να βρίσκουμε απόδοση με μία μόνο λέξη. Κάτι πολύ σημαντικό που τα παιδιά διχάζονται λίγο στην αρχή σε μία αίθουσα όταν ξεκινάμε να εξηγούμε τέτοιου είδους παραδείγματα. Και τέλος, τελευταίο παράδειγμα, «Ma fille ne se voit pas enseigner», άλλη μία έννοια το ότι η κόρη μου όχι δεν βλέπει τον εαυτό της, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της να διδάσκει. Μιλάμε πάλι πιο μεταφορικά. Αυτές λοιπόν είναι 10 από τις προτάσεις, παραδείγματα που είχαμε κάνει πάνω σε αυτό το ρήμα. Φυσικά είχαμε κάνει πάρα πολλά, διότι φτάσαμε να κάνουμε συνολικά γύρω στις 350 προτάσεις. Αν σκεφτείτε ότι πήραμε 50 λήματα και κάθε ένα ρήμα είχε από 7 μέχρι 10 έννοιες διαφορετικές, φαντάζεστε πόση δουλειά βγήκε μέσα στο μάθημα. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Και το προτείνω και στους επόμενους να το πάρουν σαν μάθημα και να το παρακολουθήσουν, γιατί ήταν εξαιρετικό. Επειδή λοιπόν εγώ πέραν από τη γλωσσολογία και τη διδακτική έχω μία ιδιαίτερη αγάπη και στη λογοτεχνία, θα ήθελα να κλείσω με δύο πολύ όμορφα αποφθέγματα που αφορούν το θησαυρό της γλώσσας, γιατί η γλώσσα πραγματικά είναι θησαυρός, και μέσα από αυτά μαθαίνουμε συνέχεια. Πραγματικά η γλώσσα είναι γνώση. Διαβάζω λοιπόν. Apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas seulement donnez-moi une minute, ένα λεπτάκι, γιατί εμφανίστηκε ένα παράθυρο και δεν μπορώ να διαβάσω. Θα το διαβάσω τις σημειώσεις μου, συγγνώμη, γιατί έχει εμφανιστεί το παράθυρο εδώ του Webex. Une minute. Ok. Ce n'est pas seulement apprendre alors des mots, πάλι το ίδιο. Ok, pardon, το ξαναπέρω από την αρχή. Apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots différents pour désigner les mêmes choses. C'est aussi apprendre une nouvelle façon de penser à ces choses. Το να μαθαίνεις μια νέα γλώσσα δεν είναι απλώς η εκμάθηση διαφορετικών λέξεων που αναφέρονται στα ίδια πράγματα, είναι επίσης το να μαθαίνεις ένα νέο τρόπο σκέψης για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα. Κλείνω με ένα τελευταίο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ωραία. Το αφήνω έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι η σημερινή μερίδα να είναι αφορμή για λαμπρούς δρόμους μπροστά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα κλείσουμε με μια τελευταία εργασία της κυρίας Σοφίας Σαβουλίδου. Κυρία Σοφία. Σας. Με ακούτε? Ναι. Μισό λεπτό. Να κάνω κι εγώ διαμοιρασμό. Μπορώ να ξεκινήσω? Βεβαίως. Βλέπετε κανονικά την παρουσίαση? Κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, ονομάζομαι Σοφία Σαβουλίδου και είμαι τεταρτο... Αν μπορείτε να το βάλετε σε full screen για να βλέπουμε καλύτερα. Σε full, ναι. Μπορείτε να πατήσετε, ναι, εκεί.
Ωραία. Λοιπόν, ονομάζομαι Σοφία Σαββουλίδου και είμαι στο 4ο έτος του τμήματος και θα ήθελα να, αφού σας καλησπέρισω φυσικά όλες και όλους, να ευχαριστήσω αρχικά την οργανωτική ομάδα της ημερίδας για την εξαιρετική πρωτοβουλία της και όλους εσάς που παρακολουθείτε ως τώρα. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται μια από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το χειμερινό εξάμεινο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, στο πλαίσιο του μαθήματος πρακτική άσκηση του τομέα διδακτικής με καθηγήτρια την κυρία Άννα Καλίδα. Πρόκειται για το σχεδιασμό ενός πλάνου ωριαίου μαθήματος για τη Β' Γυμνασίου, που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική της διατροφής. Το μάθημα αφορά τη συνταγή ενός παραδοσιακού γαλλικού γλυκού, του κορμού των Χριστουγέννων, Λαμπούς του Νοέλ, και παραδόθηκε λίγο πριν τις Χριστουγέννων στους μαθητές Β' τάξης του Γυμνασίου της Ιωνιδίου Σχολής, όπου έκανα την πρακτική μου. Έτσι εξηγείται γιατί έχουμε χριστουγεννιάτικο γλυκό λίγο μετά το Πάσχα. Για τη σχεδίαση του μαθήματος χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη τα εξής. Πρωτίστως, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη γαλλική γλώσσα που έχει εκπονήσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνάρτηση με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους. Το περιεχόμενο επίσης και οι στόχοι της πρώτης θεματικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου, του Action FRGR, του δεύτερου τεύχους, ως προς την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και απόκτηση γλωσσικών και πολιτισμικών γνώσεων. Επίσης, χρειάστηκε να ληφθεί υπόψη η υλικοτεχνική υποδομή της τάξης, η ύπαρξη ή απουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαδραστικού πίνακα και ηχείων, και τέλος, οι προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, πρώτον σε γλωσσικό επίπεδο, λεξιλόγιο και γραμματική, δεύτερον σε πολιτισμικό επίπεδο, γνώση παραδόσεων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο, και σε τεχνολογικό επίπεδο, γνώσεις τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Ως προς το γενικό διδακτικό πλαίσιο, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραμμα και τα επίπεδα γλωσσομάθειας, οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που παρήχε η κυρία Καλίβα στο μάθημα. Από την άλλη, οι ειδικότερες πληροφορίες που αφορούσαν το πεδίο, πιο συγκεκριμένα το επίπεδο των μαθητών και τις ήδη αποκτηθήσεις γνώσεις και δεξιότητές τους, αυτές αντλήθηκαν κατά τις ώρες παρατήρησης και μικροδιδασκαλίας κατά την πρακτική άσκηση, με την πολύτιμη συνδρομή της υπεύθυνης καθηγήτριας γαλλικών του σχολείου, της κυρίας Μαρίας Παλαβιτσίνη. Ο κύριος σκοπός του μαθήματος επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης αγγής προβολικής τάρισης των μαθητών να εκφραστούν συναισθηματικά για τις προτιμήσεις και τα βιώματά τους στο πλαίσιο της θεματικής των Χριστουγέννων και των γιορτινών γλυκών που είναι προσφυλή τους περισσότερους. Επίσης, επιδίωξή μας ήταν η ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας με την απόκτηση κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων και διαπολιτισμικών γνώσεων. Ως προς αυτό, συνεκτιμήθηκε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι μαθητές για πολιτισμικά στοιχεία, συνήθειες και παραδόσεις άλλων χωρών σε προηγούμενα μαθήματα. Τελευταίος αλεξιακός σκοπός ήταν η ενεργητική προσωπική εμπλοκή των παιδιών στο μάθημα, ιδανικά συνεργατικά, τόσο μέσα στην τάξη όσο και μετά για την παραγωγή της τελικής εργασίας. Το βασικό διδακτικό υλικό του μαθήματος ήταν σε μορφή video animation, το οποίο ήταν σύντομης διάρκειας για την προσέλκυση και κυρίως για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Στο βίντεο περιγράφεται η συνταγή του κορμού των Χριστουγέννων και η σύνδεσή της με την παράδοση. Στο φύλλο διδακτικής πορείας που δημιουργήθηκε, περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο, το σκοπό, το περιεχόμενο και τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί διδακτικοί στόχοι που επιδιώχθηκαν. Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά μερικούς από τους στόχους του μαθήματος. Οι γενικοί στόχοι ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για τον ευρύτερο κόσμο, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής, για παράδειγμα να μάθουν να φτιάχνουν ένα γλυκό, να αποκτήσουν κοινωνιογλωσσικές γνώσεις, για παράδειγμα να μάθουν πληροφορίες για τον συμβολισμό του παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου κορμού, να αναπτύξουν ερευνητικές ικανότητες με στόχο την αυτόνομη μάθηση και ειδικότεροι γλωσσικοί στόχοι. Ήταν οι μαθητές να μάθουν να περιγράφουν μια διαδικασία χρησιμοποιώντας το απαρέμφατο, να αναπτύξουν στρατηγική οργάνωση και κατηγοριοποίηση του λεξιλογίου που αφορά την παρασκευή ενός γλυκού, να μάθουν λεξιλόγιο, ρήματα και ουσιαστικά που αφορούν τρόφιμα και μαγειρική, να εμπεδώσουν τη χρήση του μεριστικού άρθρου στα γαλλικά, να εξάγουν με επαγωγικό τρόπο κανόνες για τη χρήση του απαρεμφάτου στη διατύπωση οδηγιών, να μάθουν να παρουσιάζουν μια συνταγή. Εκτός από τα παραπάνω, στο φύλλο διδακτικής πορείας περιλαμβάνονται και τα στάδια διεξαγωγής του μαθήματος. Εδώ πρέπει να συμπληρώσω τη σημασία του μαθήματος σχεδιασμός διδασκαλίας της κυρίας Μενούτη,
που σε συνδυασμό με τις σημειώσεις της κυρίας Καλύβα με βοήθησαν σημαντικά να δομήσω το πλάνο του μαθήματος. Αφόρμηση του μαθήματος ήταν η χριστουγεννιάτικη αγορά που είχε στηθεί ακριβώς έξω από το σχολείο στην κεντρική πλατεία του Πειραιά, με πάγκους, με ζαχαρωτά και γλυκά. Έτσι, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης στο θέμα, τέθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα εδέσματα και εν συνεχεία παρουσιάστηκε στον πίνακα η φωτογραφία του κορμού και συνοδεύτηκε από σχετικές ερωτήσεις. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν προφορικά αυθόρμητα και να αλληλεπιδράσουν. Στην φωτογραφία κάτω αριστερά, στο βάθος βλέπετε φωτισμένο το σχολείο πίσω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στο πλαίσιο της γενικής κατανόησης, προβλήθηκε το βίντεο χωρίς ήχο και ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν στα γαλλικά σε ερωτήσεις παρατηρητικότητας, χρησιμοποιώντας γνώσεις που ήδη είχαν, όπως τα συστατικά της συνταγής, το πόσημα, χώρες, ακόμη και γνώση άλλων γλωσσών. Για παράδειγμα, σε ποια χώρα βρίσκεται η πρωταγωνίστρια του βίντεο, ποια είναι τα συστατικά που χρησιμοποίησε, γιατί εμφανίζεται ένα τζάκι που καίει. Στο επόμενο στάδιο της αναλυτικής κατανόησης, το βίντεο προβλήθηκε ξανά, με ήχο αυτή τη φορά, και οι μαθητές κλήθηκαν να σημειώσουν ό,τι θεωρούσαν σημαντικό. Έπειτα, τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω της πλατφόρμας Educa Play στο διαδραστικό πίνακα. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση ήταν κοινή για όλη την τάξη και λαμβανόταν μετά από αλληλεπίδραση των μαθητών. Η επιλογή της πλατφόρμας Educa Play για την άσκηση κατανόησης αντί ενός πιο παραδοσιακού τρόπου υλοποίησης της άσκησης έγινε προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα για επαναπροβολή συγκεκριμένων αποσπασμάτων βίντεο, η δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης της άσκησης από την πλατφόρμα και η δυνατότητα άμεσης επανάληψής της. Τέλος, ένας ακόμη βασικός λόγος είναι ότι οι νέοι μαθητές είναι ιδιαίτερως εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και είναι ένας τρόπος προσέγγισης τους και προσέλκυσης του ενδιαφέροντός τους. Για τη χρήση της πλατφόρμας Educa Play και άλλων τεχνολογικών μέσων διδασκαλίας ήταν κέρια η παρακολούθηση του μαθήματος της γλωσσοτεχνολογίας με την κυρία Βοσκάκη. Στο στάδιο της γλωσσικής διδασκαλίας, οι μαθητές, αξιοποιώντας τις σημειώσεις τους και αφού είδαν μέρος του βίντεο ξανά, εργάστηκαν στο λεξιλόγιο, κατέληξαν με παγωγικό τρόπο σε κανόνες γραμματικής και είχαν την ευκαιρία να εμπεδώσουν τις προηγούμενες γραμματικές γνώσεις τους, π.χ. τη χρήση του μεριστικού άρθρου. Κατόπιν και τη συστηματοποίηση των γνώσεων, δόθηκε στους μαθητές φωτοτυπία με παραδοσιακές ασκήσεις και οι απαντήσεις κοινοποιήθηκαν στην τάξη. Οι ασκήσεις αυτές δόθηκαν σε φωτοτυπία προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν και στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Η ανταπόκριση των μαθητών στις ασκήσεις παραδοσιακού τύπου δεν ήταν ομόθυμη και η αντιμετώπιση τους στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν μάλλον διεκπεραιωτική. Ωστόσο, οι ασκήσεις αυτές βοήθησαν ώστε να εμπεδώσουν τις γνώσεις. Να πείσουν τα λάθη. Η εργασία ζητήθηκε από τους μαθητές να ψάξουν μόνοι τους ή σε ομάδες των τριών να επιλέξουν δυστυχώς δεν έχω να σας πω πώς πήγε, δεν μπορώ να σας πω πώς πήγε αυτή η εργασία και αν πραγματικά υλοποιήθηκε γιατί είχε τελειώσει πια η πρακτική μου άσκηση. Όσον αφορά τα συμπεράσματα μου, η πρώτη αυτή διδακτική εμπειρία για μένα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, ήταν εξαιρετικά πλούσια και διαφωτιστική, αποκαλυπτική μπορώ να πω. Μου έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω στην πράξη το βαθμό διασύνδεσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται και που αποκτά κανείς με τα μαθήματα διδακτικής, αλλά και τη σημασία που έχει η μεντορική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους καθηγητές διδακτικής της σχολής, αλλά και τους υπεύθυνους καθηγητές γαλλικών των σχολείων με τους φοιτητές που κάνουν την άσκηση. Επίσης, κατέδειξε το εύρος των ικανοτήτων που πρέπει να έχει ένας δάσκαλος, πέρα από τις τυπικές γνώσεις του αντικειμένου του, για να ανταπεξέλθει στο μικρό κόσμο του σχολικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η εμπειρία μου ίσως να μην ήταν αυτή που είναι, αν δεν είχα την τύχη να έχω τη γενναιοδωρία και την εμπιστοσύνη των καθηγητριών με τις οποίες συνεργάστηκα. Αναφέρομαι κυρίως την κυρία Καλύβα και την κυρία Παλαβιτσίνη, γιατί μου πρόσφεραν το αίσθημα της ασφάλειας. Είναι σημαντικό να αποκτάς εργασιακή εμπειρία σε ένα προστατευμένο πλαίσιο, από όπου μπορείς να λάβεις να τροφοδότησεις και συμβουλές. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η διασύνδεση που αναπτύσσεται μεταξύ πανεπιστημίου και πεδίου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η εργασία σας και εμείς κι όλες που είμαστε μικρότερες φοιτήτριες βλέπουμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα μάθημα, μας δίνετε ιδέες. Ήταν πολύ ωραία. Ας περάσουμε στις συζητήσεις. Να πάρουν το λόγο τα κορίτσια. Καλησπέρα και πάλι. Περνάμε λοιπόν στο κομμάτι της συζήτησης για τον τομέα γαλλικής γλώσσας, γλωσσολογίας και διδακτικής. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση, η οποία απευθύνεται στον κύριο Μερμίγκη. Γιατί επιλέξατε το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας για την εργασία σας και όχι κάποιο άλλο. Ναι, καθώς πιστεύω ότι καθώς απευθύνεται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας και όχι π.χ. παιδιά 15-16 χρονών, αυτός ο τρόπος και αυτό το παραμύθι που λίγο πολύ το γνωρίζουν όλοι θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος για να διδάξει την προστακτική σε αυτά τα παιδιά χωρίς να καταφύγει στην μεταγλώσσα ή στις παραδοσιακές ασκήσεις που ειδικά στις μικρές ηλικίες είναι σχετικά αποτελεσματικές καθώς δεν κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία προσέγγιση. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι για όλη την πρώτη ομάδα και είναι, γενικότερα θα μας ενδιέφερε να μας πείτε με ποια κριτήρια επιλέξατε τη θεματική της ψηφιακής αφήγησης ή του παιχνιδιού απόδρασης κάθε φορά. Ειρήνη, θα ήθελες να πάρεις το λόγο ή να απαντήσω εγώ. Θέλεις να πεις δύο λόγια και μετά να πω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω κρυμμένο. Ποια θέλει, εσείς αποφασίζετε. Ωραία. Ας πει δύο λόγια η Ασπασία και μετά θα πω κι εγώ. Ουσιαστικά για μας κάθε φορά ήταν, μας έβαζε, δεν ήμασταν τελείως ελεύθεροι στο μάθημα, να το πω έτσι. Δηλαδή μας έβαζε κάποια συγκεκριμένα όρια η κυρία Βοσκάκη, ποιοι μας έλεγε σε αυτή την εργασία, θέλω οι ηλικίες να είναι, ξέρω εγώ, 5 με 8 χρονών ή θέλω το επίπεδο να είναι Β1 ή θέλω να διδάσκεται την προστακτική που είδα ότι παίζει πάρα πολύ σε όλες μας τις εργασίες και ουσιαστικά έχοντας αυτά τα όρια από εκεί ξεκινούσαμε και το φτιάχναμε σαν προσωπικό δικό μας, σαν παιδί μας, να το πω έτσι. Από μένα αυτά, οπότε Ειρήνη, θες πάρει το λόγο. Μιλάω για τη θεματική. Εγώ συγγνώμη, διέκοψα. Εγώ έκανα την ερώτηση. Αναφέρομαι στην θεματική, δηλαδή είχατε το κάστρο και τον κύριο Μπεγατήφ και τα λοιπά. Υπάρχει ένα story από πίσω. Πώς κάθε φορά επιλέγατε ποια θα είναι η ιστορία και οι εικόνες. Το θέμα του βίντεο. Ο κύριος Μερμίγκης επέλεξε το πετήσιο απαιγωγούς. Εσείς, γιατί επιλέξατε αυτό το θέμα. Απευθύνομαι σε όλους. Εγώ επέλεξα το Google Maps γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Και ήθελα με αυτόν τον τρόπο, επειδή έχουμε συνηθίσει και οι μαθητές σίγουρα εγωνιστώ. Πώς προφέρετε αυτό. Να συνεχίζω. Ναι. Επειδή και οι μαθητές σίγουρα το ξέρουν, γιατί οι περισσότεροι έχουν κινητά πλέον από πολύ μικρή ηλικία, ήθελα να δείξω κάτι από την πραγματικότητα, δηλαδή ότι υπάρχει ένα εργαλείο που θα μιλήσει γαλλικά, θα χρησιμοποιηθεί η προστακτική και δεν θα είναι κάτι ξένο στους μαθητές και θα τραβήξει έτσι το ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν. Αυτά από μένα. Ίσως να συμπληρώσω λίγο. Το πιο ειλικρινές ήταν αυτό που είπε η Αρμακόλα, ότι τους έβαζα ένα πλαίσιο. Δηλαδή, ήταν άλλη ομάδα που κάνανε τα παιχνίδια απόδρασης και άλλη ομάδα που κάνανε τις ψηφιακές αφήγησεις. Άρα, έπρεπε να κάνουν μια ψηφιακή αφήγηση και οι άλλοι έπρεπε να κάνουν ένα παιχνίδι απόδρασης. Τώρα,
Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε συνέχεια στα μαθήματα και σχετίζεται και έντονα με την παρουσίαση της κυρίας Σαβουλίδου νωρίτερα, είναι πάντα το εντάσσουμε σε ένα πλαίσιο και λέμε ότι εξαρτάται από την τάξη μας, εξαρτάται από το επίπεδο γλωσσομάθειας, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τι είναι αυτό που θα τους τραβήξει την προσοχή, τι είναι αυτό που χρειάζονται να εξασκήσουν περισσότερο. Επομένως, είναι λίγο ένας συνδυασμός. Και μετά, πολύ πολύ βασικό σημείο είναι η έμπνευση του κάθε ενός από εμάς. Δηλαδή, εμένα με ευχαρίστησαν οι περισσότεροι μέσα στην τάξη, είχαν ιδέες που ήταν πολύ πολύ καλύτερες από ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Σκέφτηκαν ωραίες ιστορίες και ωραία σενάρια για να δώσουν το διδακτικό τους υλικό. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πάνω στην συγκεκριμένη ερώτηση? Ωραία, προχωράμε. Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στην κυρία Αρμακόλα και είναι το βίντεο που δημιουργήσατε σε ποιο επίπεδο του CECR απευθύνεται? Η συγκεκριμένη εργασία, γενικά ο imperative στο SECR, όπως θυμάμαι, είναι στο Α1. Αυτό το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε Α2 επίπεδο, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή σε Β1 λίγο το χάνουμε. Οπότε Α1, Α2. Ευχαριστούμε πολύ. Μόνο τα links αφού κλείνουμε για... Συγγνώμη, επειδή κλείνει η πρώτη ομάδα, δίνω τα links για όποιον θέλει να τα πάρει, απλά στο chat. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Η επόμενη ερώτηση απευθύνεται στη δεύτερη ομάδα. Και είναι. Πώς φώτισε και νοηματοδότησε η ενασχόλησή σας με τις TICE, τις γνώσεις που απέκτησαν στη θεωρία της διδακτικής των ξένων γλωσσών? Κυρία Λουτρίδου. Κυρία Παρούτσα. Με συγχωρείτε, η ερώτηση δεν απευθύνεται στην ομάδα της κυρίας Βοσκάκη. Έχω κάνει λάθος, είναι η πρώτη ομάδα. Α. Ναι. Πειράζει. Την επαναλαμβάνω. Πώς φώτισε και νοηματοδότησε η ενασχόλησή τους με τις TICE, τις γνώσεις που απέκτησαν στη θεωρία της διδακτικής των ξένων γλωσσών? Να μιλήσω εγώ, κυρία Βοσκάκη. Ωραία. Εγώ γενικά, επειδή το κομμάτι της διδακτικής πριν μπω στη σχολή δεν το έβλεπα καθόλου να ασχοληθώ αργότερα. Παρ' όλα αυτά, όταν πήρα τα μαθήματα της κυρίας Βοσκάκη, γιατί έχω παρακολουθήσει και τις ψηφιακές τα παιχνίδια, και τη γλωσσοτεχνολογία, μου έδωσε τη δυνατότητα να συνδυάσω την πληροφορική, που είναι κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον τομέας, και πιστεύω πλέον ότι, επειδή κάνω και την πρακτική παράλληλα με την κυρία Καλίβα, πιστεύω πλέον ότι όλα τα σχολεία διαθέτουν υπολογιστή ή έχουν κάποιο χώρο, τέλος πάντων, που μπορούμε να δείξουμε ψηφιακό υλικό, το οποίο να προσαρμοστεί, όπως είπαμε, στις τάξεις μας, και πιστεύω ότι είναι, δεν ξέρω, γίνεται το μάθημα πιο ζωντανό, πιο ενδιαφέρον. Υπάρχει αλληλεπίδραση. Αυτό από μένα. Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω. Αν θα μπορούσα να... Συγγνώμη, Ρίνα, αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι. Η Ασπρασία, ναι. Ουσιαστικά, το μάθημα αυτό και όλα τα μαθήματα της διδακτικής που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία είναι ουσιαστικά... Είναι η διδασκαλία του μέλλοντος ή και του παρόντος, βασικά. Γιατί πατώντας πάνω στο γεγονός ότι και η Ειρήνη έχει κάνει την πρακτική της κυρίας Καλύβας, εγώ την είχα κάνει πέρσι και την είχα κάνει σε ένα γυμνάσιο, το οποίο τα παιδιά με έγραφαν κανονικότατα. Το έχετε βιώσει, έχετε μπει σε αίθουσα για πρακτική και οτιδήποτε. Με έγραφαν μέχρι που έβγαζα τον υπολογιστή να τους δείξω κάτι. Και είναι ουσιαστικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι αυτό, δυστυχώς ή ευτυχώς η τεχνολογία έχει μπει στα σχολεία και έχει μπει καλά στα σχολεία.
Οπότε σίγουρα η γνώση αυτών των ψηφιακών αφηγήσεων, τα παιχνίδια, όλα αυτά σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ, ειδικά σε ένα μάθημα που, ας είμαστε ειλικρινείς, μεταξύ μας τα δημόσια σχολεία, τα γαλλικά και όλες οι γλώσσες είναι λίγο ψιλογραμμένες, να το πω έτσι. Δεν προσέχουν, δεν τις θέλουν ιδιαίτερα. Οπότε όταν υπάρχει ένας τρόπος να τις κάνουμε λίγο πιο ευχάριστες, σίγουρα θα βοηθήσει και στο να προσέχουν οι μαθητές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελε κάποιος άλλος από την ομάδα να προσθέσει κάτι? Όχι. Λοιπόν, προχωράμε. Την επόμενη εργασία της κυρίας Κασιλέρη. Αν μπορείτε να εξηγήσετε πιο αναλυτικά τον όρο «gradation». Λοιπόν, μιλώντας για τον όρο «gradation», μιλάμε στην πραγματικότητα για μία διαβάθμιση. Όταν μιλάμε για «antonyme gradable», μιλάμε για διαβαθμισμένα αντώνυμα. Δηλαδή, προκαλείται ένα είδος σύγκρισης ανάμεσα στα επίθετα που μιλάμε. Όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το επίθετο πολυάριθμος και ολιγάριθμος και ευάριθμος, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργείται μία σύγκριση που αφορά τον αριθμό ανάμεσα σε αυτά τα τρία επίθετα που περιγράφεται κάθε φορά. Το επίθετο πολυάριθμος περιγράφει έναν αριθμό που είναι μεγάλος, δεν μπορεί να μετρηθεί. Στον αντίθετο πόλο ακριβώς βρίσκεται το επίθετο ολιγάριθμος με έναν αριθμό που είναι μικρός και άρα μπορεί να μετρηθεί. Στη μέση μπορούμε να βρούμε το επίθετο ευάριθμος, που δεν μας μιλάει καθόλου για το αν ο αριθμός είναι μικρός ή μεγάλος και μας μιλάει αποκλειστικά για το αν ο αριθμός μπορεί να μετρηθεί ή όχι. Και μας διευκρινίζει ότι ο αριθμός αυτός εύκολα μπορεί να μετρηθεί. Οπότε καταλήγουμε οι ίδιοι στο συμπέρασμα ότι μιλάμε για έναν μικρό αριθμό εφόσον μπορεί να μετρηθεί. Κατά την περίπτωση αυτή, με τον όρο «gradation», μιλάμε για μια διαβάθμιση. Μιλάμε ότι πάμε από τον ένα πόλο με τη μεγαλύτερη αξία, στη συγκεκριμένη περίπτωση το επίθετο πολυάριθμος, και καταλήγουμε στον αντίθετο πόλο, που είναι, στη δική μας περίπτωση, το επίθετο ολιγάριθμος, που περιγράφει τον μικρότερο αριθμό. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κασιλέρη, και συγχαρητήρια. Φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με την εργασία σας. Η επόμενη ερώτηση είναι, πού βασίσατε την έρευνά σας? Επειδή πρόκειται για δύο επίθετα που δεν μπορείς εύκολα να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα, χωρίς να βασιστείς πάνω σε παραδείγματα πάντα, αυτό που κάναμε κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου μαζί με την κυρία Βλάχου πάντα, ήταν να αναζητούμε συνεχώς και συνεχώς παραδείγματα, είτε μέσα από τα λεξικά, είτε μέσα από το Sketch Engine, όπως είπαμε, που είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακή που σου προσφέρει ένα πλήθος μεταφράσεων. Εκεί πέρα κάθε φορά βάζαμε το κριτήριο της αναζήτησής μας, που ήταν είτε το επίθετο νομγό, είτε το επίθετο πολυάριθμος, και κρίναμε αναλόγως με τα αποτελέσματα σε μία ποικιλομορφία παραδεγμάτων, γύρω στα 50 δουλέψαμε για κάθε επίθετο. Οπότε βασιστήκαμε πάνω σε παραδείγματα που βρήκαμε είτε σε λεξικά, είτε σε αυτό το site. Δεν βγάλαμε από μόνες μας συμπεράσματα. Πολύ όμορφα. Η επόμενη ερώτηση είναι, με ποια αφορμή επιλέξατε τη συγκεκριμένη λέξη? Όπως είπα και στην αρχή της εργασίας μου, δουλέψαμε γενικότερα τους προσδιοριστές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μας είχε δώσει η κυρία Βλάχου μια μεγάλη λίστα με προσδιοριστές και στα ελληνικά και στα γαλλικά και μας είπε να ψάξουμε κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνώνυμα, ως mot equivalent στην ελληνική και στη γαλλική. Όταν μας έδωσε τα επίθετα «nombreux» και «πολυάριθμος» και άρχισα την αναζήτησή μου, βρήκα την ιδιαίτερη περίπτωση που ισχύει με το επίθετο ευάριθμος και με το επίθετο innombrable, που συνεχίζουμε ακόμα να το ερευνούμε. Και κατάλαβα ότι είναι μια λέξη που συχνά προκαλεί ένα μπέρδεμα στην ελληνική γλώσσα και θέλησα μέσα από το επίθετο πολυάριθμος να καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα για το επίθετο ευάριθμος. Οπότε ήταν μάλλον το κίνητρο συνολικό και όχι απλά το επιθέτου πολυάριθμος και το επιθέτου νομχοε.
Ευχαριστώ πολύ. Και η τελευταία ερώτηση είναι με τι άλλο θα μπορούσατε να συγκρίνετε τα δύο αυτά επίθετα. Το επίθετο πολυάριθμο στην ελληνική γλώσσα θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με το σύνωνυμά του αμέτρητος, αναρρυθμητός και με το ευάριθμος που όπως κάναμε μία μικρή σύγκριση για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το επίθετο nombre, μπορούμε να το αναλογιστούμε ως το beaucoup ή το επίθετο plusieurs. Σε πολλά παραδείγματα είδαμε κάποια ταύτιση ανάμεσα σε αυτά τα δύο και ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πολύ κατά το εξάμηνο. Παρ' όλα αυτά, καταλήξαμε ότι αυτά τα δύο έχουν και κάποιες διαφορές όσον αφορά τη σημαντικότητα. Δηλαδή, στα γαλλικά το επίθετο nombre περιγράφει ένα context που ο αριθμός αυτός είναι σημαντικός για να συμβεί κάποιο πράγμα. Δηλαδή, το ουσιαστικό ή την entité που προσδιορίζει, ο αριθμός αυτός την επηρεάζει για να συμβεί κάποιο πράγμα. Σε αντίθεση, στο επίπεδο πολυάριθμος δεν το βρήκαμε σε κανένα παράδειγμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να το ταυτίσουμε και με το plusieurs, έχοντας υπόψη μας πάντα αυτή την διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κασιλέρη, και πάλι συγχαρητήρια για την εργασία σας. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη εργασία της κυρίας Πολερίδη. Και η ερώτηση είναι, αν θα μπορούσατε... λοιπόν, ενδιαφέρουσα η συνειδητή γνώση της έννοιας των λέξεων. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε λίγο περισσότερο? Μάλιστα. Όπως είπαμε, ο φυσικός ομιλητής λειτουργεί ασυνείδητα όταν μιλάει, διότι από παιδί, από μωρό κιόλας, ακούει τη μητρική του γλώσσα σε καθημερινό επίπεδο. Ένας ομιλητής όμως που βλέπει την γαλλική γλώσσα ως ξένη και την μαθαίνει ως δεύτερη ξένη γλώσσα, χρειάζεται μία εμπειρία. Οπότε ξεκινάει έχοντας ως βάση του το να συναντήσει, για παράδειγμα, ως αρχάριος μία λέξη πρώτη φορά. Και αφού τη βρει αυτή τη λέξη πρώτη φορά, θα πρέπει να κοιτάξει αμέσως το περικείμενο, δηλαδή η υπόλοιπη φράση, το υπόλοιπο context, τι ακριβώς λέει, ώστε να προσδιορίσει σιγά-σιγά τη σημασία. Άρα ξεκινάει από μία εξάσκηση και πλέον όλο αυτό μετά γίνεται μία συνειδητή επιλογή. Ξεκινάμε από το άγνωστο, πάμε στο περίπου, μαθαίνουμε ακριβώς τον όρο και μέσα από την εμπειρία, την επανάληψη και φυσικά τα διαφορετικά context που θα συναντήσει ένας ομιλητής, εμπεδώνει το νόημα και το χρησιμοποιεί πλέον συνειδητά. Αυτό λέμε και όλα συνειδητή επιλογή. Άρα εδώ ενδιαφέρεστε, επικεντρώνεστε στη δεύτερη γλώσσα. Ναι. Okay. Κατά βάση, ναι. Και ξεκινάμε, εννοείται, όπως είδαμε, επειδή στην ουσία βασιστήκαμε σε ένα μυθιστόρημα επίπεδου α2 με β1, βασιζόμαστε σε αυτό, στο ότι είναι ακόμα σχετικά αρχάρι, είναι debutant, θα λέγαμε, σε αυτό το επίπεδο στο α2, οπότε έτσι και μειούνται στο να καταλάβουν συνειδητά μία έννοια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω και όλο στο chat το link με το οποίο είχαμε φτιάξει στο μάθημα με την κυρία Μουστάκη όλες τις έννοιες του Βουάχ και την τελευταία citation που δεν πρόλαβα για όσους θέλουν να τη διαβάσουν και ευχαριστώ εγώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, θα ήθελα να επαναλάβω, όπως είπε και η κυρία Βοσκάκη, ότι έχει παραθέσει τις πηγές για την εργασία της πρώτης ομάδας. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, πείτε, κυρία Βλάχο. Ήθελα να απευθυνθώ στις φοιτήτριες της δεύτερης ομάδας. Η παρουσίαση ήταν εξαιρετική. Απλά υπήρχαν κάποιοι όροι που θα ήθελα λίγο έτσι, κάποιες διευκρινήσεις. Μιλήσατε για linguistique. Vous avez parlé à propos de linguistique distribuée ou distributionnelle. Je ne suis pas sûre là-dessus. Je ne sais pas quel est le terme que vous avez employé. Je voudrais bien qu'on ait une petite explication là-dessus. Peut-être Madame Menotti, vous voulez dire quelque chose?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, les étudiantes se sont référées à la notion de linguistique distributionnelle de Bloomfield. C'était la linguistique, voilà, c'était la base, si vous voulez, le cadre conceptuel qui a nourri la méthodologie structuro-globale audiovisuelle et la méthodologie audio-orale. Voilà. Ouais, donc voilà, et pour ces étudiants, pour tous les étudiants, ce genre de notions pose des problèmes, ça se pose comme un défi pour eux et pour elles, hein, donc voilà. Donc, et ils étaient censés mobiliser des stratégies en vue de les appréhender, les comprendre, et les apprendre. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα, τελειώνουμε σιγά σιγά, να δώσω το λόγο στην κυρία Βλάχο. Ναι, έχω πάρει το λόγο αρκετές φορές σήμερα. Θα ήθελα όμως και εγώ να πω κάτι έτσι για την σημερινή ημερίδα. Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, καταρχάς ακούγομαι, εντάξει, ωραία. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητό κοινό, συγγενείς και φίλοι των φοιτητών και των φοιτητριών μας, των εισηγητών και των εισηγητριών μας, των διοργανωτριών της δεύτερης ημερίδας του προπτυχιακών φοιτητών του τμήματός μας, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, φτάσαμε στο τέλος μιας υπέροχης εμπειρίας, όπου για 4 και πλέον ώρες είμαστε εδώ όλες και όλοι ενωμένοι, ενωμένες, ένα συνεχή πνευματικό διάλογο. Ένα διάλογο που έναυσμά του είχε τις εξαιρετικές πρωτότυπες εργασίες 21 προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών μας στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων του, στους 4 επιστημονικούς κλάβους που θεραπεύονται, δηλαδή τη λογοτεχνία, το πολιτισμό, τη μεταφρασεολογία, τη γλώσσα, τη γλωσσολογία και τη διδακτική. Ένα διάλογο πλαισιωμένο από το ίδιο το φοιτητικό μας κοινό, αλλά από ό,τι είδα και στους συμμετέχοντες, έχουμε και αρκετούς απόφοιτους του τμήματός μας, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε, αλλά και από τους ίδιους τους διδάσκοντες και τις διδάσκοντες του τμήματός μας. Ένα διάλογο που μαρτυρά το υψηλό επίπεδο σπουδών στο τμήμα μας, καθώς και το ήθος των φοιτητών μας. Για πρώτη φορά φέτος, τα ενία της διοργάνωσης είχαν οι ίδιοι, κάνοντας αυτό το θεσμό έναν αμιγώς φοιτητικό θεσμό. Παρά τις όποιες δυσκολίες, στην αρχή, οι 4 πολύ δυναμικές φοιτήτριές μας, η Μαριζέτα Γκόβα, η Έρικα Καρπουδίνη, η Σοφία Κατσιλέρη και η Παρασκευή Μαλαματένια Μιχελίδη, απέδειξαν περίτρανα ότι με συστηματική δουλειά και υπευθυνότητα μπορούν να προσπελαστούν τα πάντα, όλοι οι σκόπελοι. Όταν ο στόχος είναι σαφής και τόσο διαφανής όσο ο σημερινός, όταν ο στόχος είναι η ανάδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές μας, και το πιο δύσκολο γίνεται τελικά εύκολο, όπως είδατε, κορίτσια. Το πιο δυσνόητο φαίνεται καθάριο, το πιο σκοτεινό λάμπει. Αγαπητό φοιτητικό κοινό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Βίχου και εγώ πλαισιώσαμε εκ του μακρόθεν, προσπαθήσαμε τουλάχιστον, προσπαθήσαμε να συντονίσουμε το όλο εγχείρημα. Δεν θα ήταν όμως τίποτα όπως, δεν θα ήταν τίποτα όμως όπως είναι σήμερα τα πράγματα χωρίς όλη τη βοήθεια της συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής Φοιτητών, αλλά και των συναδέλφων που έστρεξαν να υποστηρίξουμε μεγάλη θέρμη και ζήλο αυτή την πρωτοβουλία. Ο κύριος Θοδωρής Θωμάς παρήχε τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία, σε όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της ημερίδας, αλλά και σήμερα ήταν εδώ μαζί μας και υποστήριξε το τεχνικό κομμάτι. Ο κύριος Αγγελόπουλος μας βοήθησε στο στήσιμο της ιστοσελίδας της ημερίδας μας. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για τη στήριξή σας. Να κλείσουμε εδώ με την ευχή και την ελπίδα ότι αυτός ο θεσμός θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον, ελπίζουμε, και θα αγκαλιαστεί από όλο και περισσότερους φοιτητές και διδάσκοντες. Ευχόμαστε η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τις 4 φοιτήτριές μας να μεταλαμπαδευτεί σε μια νέα Οργανωτική Επιτροπή Φοιτητών, με σκοπό τη συνέχιση αυτού του ωραίου θεσμού που κάποτε ξεκίνησε δειλά, σας θυμίζω, μέσα στην πανδημία του 2021, με μόνο σκοπό τον αγνό επιστημονικό διάλογο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλες που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε. Κυρία Βλάχου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα,
Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάποια λόγια ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, μιας και που φτάσαμε στο τέλος μας. Θα θέλαμε καταρχήν και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε όλους τους διδάσκοντες, τους εισηγητές, τους φοιτητές που παρουσίασαν εργασίες, όλους εσάς που παρακολουθήσατε την ημερίδα μας με τόσο κόπο. Προσπαθήσαμε και ελπίζουμε να καταφέραμε να βγει και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να περάσατε όσο καλά περάσαμε κι εμείς. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Ελπίζουμε ότι η συνέχιση αυτού του θεσμού θα είναι δεδομένη πλέον, καθώς πιστεύουμε πως είναι μια ευκαιρία για τους φοιτητές να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους και όλη τη δουλειά που έχουν κάνει στη σχολή κατά τα έτη της φοιτησής τους. Ως φοιτήτριες που ζήσαμε ακράδαντα τις συνθήκες του εγκλεισμού, κάνοντας εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία, δεν καταφέραμε ποτέ να έχουμε τέτοιες εμπειρίες όπως αυτή. Μετά από πρόσκληση των καθηγητριών μας, με τρόμο θα έλεγα, με φόβο και με ένα άγχος, σκεφτήκαμε ότι θα τα καταφέρουμε, θα μπορέσουμε. Τελικά, έπειτα από μια πολύ ομαλή συνεργασία, τόσο με τις διδάσκουσες όσο και μεταξύ μας, τα καταφέραμε. Είμαστε σήμερα εδώ και φτάσαμε στο τέλος αυτής της ημερίδας. Είναι μια εμπειρία που μας χάρισε ό,τι χάσαμε τόσα χρόνια στην περίοδο της πανδημίας. Γνωρίσαμε το Πανεπιστήμιο ουσιαστικά. Μάθαμε μέσα από αυτή την εμπειρία τόσο τεχνικά ζητήματα, όσο και ζητήματα εμπιστοσύνης, ομαδικότητας, επικοινωνίας. Σας παροτρύνουμε όλους να το δοκιμάσετε, να μην διστάσετε και να συμμετέχετε όσο πιο ενεργά μπορείτε, τόσο με τις παρουσιάσεις εργασιών, όσο και με την οργάνωση, πραγματικά. Ευχαριστούμε θερμά τις υποστηρίκτριές μας, την κυρία Βλάχου και την κυρία Βίχου, που όλο αυτόν τον καιρό έκαναν και εκείνες υπομονή με τα λάθη μας, με τα ζητήματα που προέκυπταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνατε. Να ευχαριστήσουμε, εννοείται, τον κύριο Θωμά και τον κύριο Αγγελόπουλο για την τεχνική βοήθεια, που ακόμα και μέχρι το τελευταίο λεπτό είναι δίπλα μας και μας προσφέρουν τα τεχνικά, λύνουν τα τεχνικά ζητήματα. Είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για εμάς. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Πρόεδρο, εννοείται, του τμήματος, που βρίσκεται σήμερα εδώ, και τον κύριο Κοσμήτωρο που παρευρέθηκε. Ελπίζουμε να ήταν και για εσάς τόσο ευχάριστο όσο ήταν και για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι ήτανε. Περάσαν οι 4 ώρες χωρίς να το καταλάβουμε. Αλλά δεν θα περιμένουμε 3 χρόνια για να το ξαναζήσουμε, άρα να δώσουμε ραντεβού σύντομα. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εσάς, παιδιά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Μπορώ να πω ένα κάτι λίγο. Εννοείται. Είχα αντιμένες υποχρεώσεις και μπόρεσα να δω μόνο τις δύο τελευταίες, να ακούσω τις δύο τελευταίες ανακοινώσεις. Αλλά πρέπει να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένη από την οργάνωση, από την σοβαρότητα με την οποία οι πρόεδροι, όλη η Οργανωτική Επιτροπή προσέγγισαν αυτή την και μας παρουσίασαν αυτή την ημερίδα. Ήταν πραγματικά επαγγελματικού επίπεδου. Έτσι, είμαι εντυπωσιασμένη. Όπως επίσης είμαι εντυπωσιασμένη και με τη συζήτηση που έγινε και το επίπεδο πλέον των προπτυχιακών μαθημάτων, που νομίζω είναι πολύ ανεβασμένο, και αυτό οφείλω να πω ότι οφείλεται και στις νέες συναδέλφους που έχουν έρθει και έχουν πλαισιώσει το τμήμα, δίνοντας ένα νέο αέρα. Και έτσι οι παλαιότεροι νιώθουμε μια ασφάλεια, μια σιγουριά ότι το τμήμα πάει σε καλό δρόμο. Αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσοι και όλες όσους, όλες και όλους όσοι και όσες συμμετείχατε και συμβάλλατε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση σε όλους. Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Γεια σας. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλή ξεκούραση. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.